Καλησπέρα κύριε, να ξέρετε δεν σας ακούω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα ηχεία. Δεν μπορώ να ακούσω τη φωνή σας. Ελπίζω να με ακούτε εσείς. Ναι, τώρα θα μας ακούς, πιστεύω, μια χαρά. Τώρα σας ακούω καθαρά. Λοιπόν, ζητάω συγγνώμη για αυτό το μπέρδεμα. Συνήθως κάνω το control και αυτή τη φορά όμως έπρεπε οπωσδήποτε να συμμετάσχω στη συζήτηση. Αφενός, διότι έχουμε δύο εξαιρετικούς προσκεκλημένους, τον Πέτρο Τασιό που είναι στο στούντιο μαζί μας, είναι διεθνολόγος, και τον Αλέξανδρο Ιτιμούδη που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη μέσω video link, ο οποίος είναι γεωπολιτικός αναλυτής και θα μιλήσουμε, γιατί άλλο, για αυτό το φλέγον πρόβλημα που ουσιαστικά μονοπολεί την διεθνή ενημέρωση και δεν είναι άλλο παρά την ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Θα ήθελα, πριν ξεκινήσουμε, διότι έχουμε πάρα πολύ υλικό σήμερα, θα την τραβήξουμε την εκπομπή, δεν θα είναι το γνωστό ημίωρο. Έχουμε πολλά βίντεο, πολλούς χάρτες και πάρα πολύ υλικό να παρουσιάσουμε και θέλω, πριν ξεκινήσουμε, να τοποθετηθούμε σύντομα ο καθένας, ξεκινώντας από τον απομακρυσμένο προσκεκλημένο μας, τον Αλέξανδρο Ιτιμούδη, να μας πει τις πρώτες του σκέψεις πάνω στην σημερινή κρίση. Αλέξανδρε. Καταρχάς να σας καλησπερίσω ξανά κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να καλησπερίσω και τους φίλους τηλεθεατές. Αυτό που έτσι μπορώ να πω ξεκινώντας είναι ότι το πράγμα έχει γίνει αρκετά ανησυχητικό. Και έχει γίνει ανησυχητικό όχι γιατί είναι μια περιοχή η οποία δεν μας έχει συνηθίσει σε συγκρούσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι οποιοδήποτε έχει μια στοιχειώδη γνώση της ιστορίας αλλά και της τεχνογνωσίας, όπως συνηθίζω να λέω, της συγκεκριμένης περιοχής. Ανοίγω μια παρένθεση. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει ξεχάσει την τεχνογνωσία της περιοχής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο καλό είναι να διορθωθεί κάποια στιγμή. Κλείνει η παρένθεση. Το ανησυχητικό λοιπόν είναι ότι διαφαίνεται ότι οι εξελίξεις ουσιαστικά σέρνουν τον δυτικό κόσμο εν γέννη, δηλαδή την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, οι οποίες τουλάχιστον για την ώρα και με βάση τις γενικότερες κινήσεις, το γενικότερο πλέγμα δραστηριοτήτων, δείχνουν ότι δεν μπορούν ακόμη να βρουν μια λύση η οποία θα ικανοποιεί τη δεδομένη στιγμή τις γεωστρατηγικές επιδιώξεις έτσι όπως αυτές ξεδιπλώνονται σε όλη την υδρόγειο. Και αυτό το λέω διότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως δεν έχουν μόνο το πεδίο της Μέσης Ανατολής, το οποίο στα ψυχροπολεμικά χρόνια θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν το βασικό πεδίο έτσι ενδιαφέροντός τους και γενικά του δυτικού πολιτισμού, αλλά πλέον υπάρχει και το πολύ μεγάλο και εξίσου σημαντικό, αν όχι σημαντικότερο πεδίο, της Ασίας και του Ειρηνικού, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σκοπό να ρίξουν εκεί το βάρος τους. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο αντιπερισπασμός, ο οποίος συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συν και το μέτωπο στην Ουκρανία, δημιουργούν ουσιαστικά ένα τόσο πολύ έτσι εκρηκτικό μείγμα, το οποίο δεν ξέρω αν η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συνηθίσει σε ένα τέτοιο είδους τόσο μεγάλο στρατηγικό πρόβλημα. Επομένως, η άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή οι εξελίξεις μας σέρνουν γενικά σαν δυτικούς. Και μένει να δούμε πού θα κάτσει η μπύλια. Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρο, για αυτή την πρώτη εισαγωγική. Πέτρο, σε σένα τώρα ο λόγος. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Καλησπέρα, Ευχαριστώ, Ιωνάθαν, για την πρόσκληση σήμερα. Νομίζω ότι μόνο ο τίτλος αυτός καθ' αυτός μας βάζει επί το τύπο των ύλων για ξεκινώντας από μια παραδοχή, ότι δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δρούν αποσταθεροποιητικά στη Μέση Ανατολή. Και αυτό νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να αναλύσουμε. Η εντύπωση εγώ που έχω είναι καταρχήν στο ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο βλέπουμε να εξελίσσεται
στο Διεθνές Υποσύστημα της Ανατολής είναι σαν να παίζονται πολλές παρτίδες σε μια μεγάλη σκακέρα. Είναι δανειζόμενο στην λέξη του Μπρεζίνσκι στο ομώνυμο βιβλίο του. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες αξιακές παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω σε επίπεδο διεθνών σχέσεων και πριν μπω σε μια γενικότερη θεώρηση για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εδώ επιβιώνονται ίσως κάποια πράγματα ή διαψεύδονται. Δηλαδή, καταρχήν, μια ακόμη κρίση, η οποία δεν βλέπουμε ούτε το τέλος της ιστορίας, κατά τον Φουκουγιάμα, δεν βλέπουμε ούτε μια σύγκρουση των πολιτισμών υπό την ευρεία έννοια, η οποία διατυπώθηκε από το Χάντιγκτον, αλλά βλέπουμε έναν σκληρό πολιτικό ρεαλισμό στις διεθνείς σχέσεις, κατά το πρότυπο του Μάρσεχάιμερ, όπου η ισχύς και το εθνικό συμφέρον είναι αμήλικτα στα κράτη και στους διεθνείς δρόντες. Το υποσύστημα της Μέσης Ανατολής έχει μεγάλη σημασία παραδοσιακά για τις μεγάλες δυνάμεις και δι' τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρώτο έχει να κάνει ότι είναι μια σύζευξη των στρατηγικών οδών και συγκοινωνιών. Έχει τα 2/3 των παγκόσμιων αποθεμάτων σε ορυκτό πλούτο. Και παραδοσιακά για τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούσε την άμεση προτεραιότητα από την περίοδο του ψυχρού πολέμου και μετά. 6 ουσιαστικά κριτήρια ήταν οι στρατηγικές προτεραιότητες των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η μία ήταν καταρχήν η διαφύλαξη των ενεργειακών πόρων, γιατί εξαρτώταν η οικονομία τους σε μεγάλο βαθμό από τη Μέση Ανατολή. Ήταν η προστασία του Ισραήλ και των Αράβων συμμάχων. Ήταν η προώθηση της δημοκρατίας, ήταν ο έλεγχος του μεταναστευτικού και το κομμάτι βασικά της τρομοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θα το αναλύσουμε και αργότερα, από ένα σημείο και μετά, κυρίως από την εποχή Μπαράκ Ομπάμα, αποφάσισαν να έχουν μια λεγόμενη δημιουργική αποχώρηση από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, γιατί κάνει τη λεγόμενη στροφή προς την Ασία, πίβο του Αίσια, όπως είχε εξαγγελθεί στα τέλη του 2011 από την Χίλαρη Κλίντον, τότε Υπουργό Εξωτερικών, και θέλανε βασικά να απεμπλακούν από την περιοχή, αφήνοντας τα κράτη τοποτηρητές, δηλαδή τα κράτη τα οποία ήταν φύλλα προσκύμενα προς τις ΗΠΑ, να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Αυτή είναι μία παρατήρηση που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Και δεύτερον, ότι προσπαθήσαν να παρακάμψουν ουσιαστικά τη διένεξη Ισραήλ με την Παλαιστίνη, δημιουργώντας ουσιαστικά μια στρατηγική έμεση προσέγγισης και συνάπτοντας συμφωνίες με τα αραβικά κράτη, χωρίς το Παλαιστινιακό να είναι η καρδιά του προβλήματος. Σε ευχαριστούμε, Πέτρο, και για αυτήν την εισαγωγή. Στη σειρά μου θα ήθελα να σημειώσω ότι πολλές φορές στην διεθνή σκακέρα, διότι εδώ μιλάμε για σκακέρα, πολλά πράγματα γίνονται για εντελώς διαφορετικούς σκοπούς από ό,τι πρωταρχικά φαίνονται. Υποτίθεται λοιπόν ότι έχουμε μία εισβολή της Χαμάς μέσα στο κράτος του Ισραήλ. Για ποιο λόγο? Για να απελευθερώσουν εδάφη, για να πετύχουν εδαφικές νίκες ή κατακτήσεις σε βάρος των γειτόνων τους? Είναι αστείο να το συζητάμε καν. Αυτή η εισβολή, πείτε την τρομοκρατική επίθεση, ό,τι θέλετε πείτε την, είναι ένα κλασικό proxy war, ένας πόλεμος δι' αντιπροσώπων, όπου ο αντιπρόσωπος είναι η Χαμάς και πιθανόν η Χεσμπολά στο Λίβανο, εάν και εφόσον γενικεύσει την επίθεση της, και υποκινητής είναι το Ιράν, αλλά όχι μόνο. Δεν είναι τυχαίο που συμβαίνουν όλα αυτά όταν η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, πλέον συμμετέχουν στους BRICS. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο
τελειώνοντας αυτή την παρατήρηση, να δούμε ένα βίντεο το οποίο ακριβώς πραγματεύεται αυτό το θέμα. Είναι στα αγγλικά, αλλά υπάρχει και η μεταγλώτησή του, και ας ξεκινήσουμε. Δύο λεπτάκια. Ας ξεκινήσουμε με το βίντεο. Να το. Unlike Gabon or Niger or Burkina Faso, the problem is that there is no way Hamas could even remotely compete with the military superiority of Israel. They're going to get crushed. Make no mistake on that. Israel's going to hit back, and they're going to hit back hard. So what else? There's got to be something else going on here, because that would seem counterintuitive. What's the point of trying to get back your land when they're, if anything, they're going to, they may even take more land back and as part of their retaliation? Well, that brings us to a higher level, a more geopolitical level of this reterritorialization. You see, what's happening in the Middle Eastern region as a whole, probably one of the most significant events of what's happening there, is the announcement of a path towards normalization between Saudi Arabia and Israel. Okay, so Saudi Arabia is obviously led by Mohammed bin Salman. Saudi Arabia represents, de facto represents, the global Sunni population, which is 85% of Islam. And so this path towards normalization would in effect reconcile Israel with 85% of the world's Muslim population. Right, again, through this, through representation of Mohammed bin Salman. But Mohammed bin Salman has said over and over again, the one hang up to this normalization is Palestine. It's the Palestinian issue. That's the one thing that is thwarting full reconciliation between Saudi Arabia and Israel. So if you wanted to sabotage that normalization, that reconciliation, what do? You blow up the Palestinian situation. That's how you'll do it. That'll be the one thing that would trigger a total breakdown in this path towards normalization. So who would want to do that? Well, obviously the Palestinians would. The Palestinians aren't interested in being normalized out of the picture, as it were, the international picture. And the other 15% of Muslims out there, who are the Shiites. And that would be, and I know you have the Sufis as well. I don't mean to mean, but geopolitically we're talking about. And so who are the de facto leaders of the Shiite Muslim global population? And that, of course, is the Islamic Republic of Iran. Iran does not want Israel and Saudi Arabia reconciling. They don't want normalization. And so it would seem, but there's a problem there. They can't thwart it themselves, because they've reconciled with Saudi Arabia. Remember, China brokered a rapprochement between Saudi Arabia and Iran just a few months back. So Iran can't, back in the day, Iran could try to thwart Saudi Arabia all they wanted directly, because they were basically enemies. Well, those days are gone. They're friends now, and they're both part of BRICS, right? They're part of the three nations, along with the United Arab Emirates, to be brought into this new G20, sort of counter G20 alliance. And so the only way they could blow up this deal is by encouraging Hamas to do something to bring the Palestinian conflict issue back on the front page. And it's very interesting, because Hamas would never have done this without the green light from Hezbollah. Hezbollah is the Shiite party in Lebanon, and Hezbollah would never have given them the green light if it weren't for Iran. So I think you could draw a straight line between what happened with Hamas and bring it all the way back
to Iran. And why is Iran so dead set against all this when all said and done? They're dead set against this precisely because they see Israel as simply a proxy for U.S. power and influence in the region. So this is where you're starting to see this re-territorialization happening, but at a bigger geopolitical level. Iran does not want U.S. influence and power in their region. They want to play the hegemon, or at least a major political economic player in that region. And the United States, particularly via their sanctions, is thwarting that. They're sabotaging that. So Iran wants to make sure the United States' power and influence is radically limited in that region and pushed out. And they do that by making sure that Israel's influence and power in the region remains limited. And so a rapprochement, reconciliation, a normalization between Israel and Saudi Arabia is not something that Iran wants to see. And so this Hamas invasion would seem to be the one event that would destroy any hope of that normalization coming to pass and would therefore thwart any increase of U.S. influence and power in what Iran considers to be its regional sphere. So that's what I think we're ultimately seeing there, Dan. So. Πολύ ενδιαφέρουσα η θέση του καθηγητή, καθηγητή Τέρλεϊ. Ουσιαστικά τι μας λέει, ότι έχουμε μια αναδιανομή. Δεν ήθελα να βάλω το προηγούμενο τμήμα του βίντεο που εξηγούσε για την αναδιανομή ισχύως στην περιοχή της Σαχέλ, Λιβύης και τα λοιπά, που σιγά σιγά νέες εκολαπτώμενες δυνάμεις εκτοπίζουν τους παραδοσιακούς εντός εισαγωγικών αποικιακούς κυρίαρχους, Γαλλία, Αμερική, Ιταλία κτλ. Και μας παρουσιάζει αυτό το πολύ ενδιαφέρον, με βάση το οποίο όλοι ουσιαστικά οι ιδρώντες του παιχνιδιού στη Μέση Ανατολή δεν ενεργούν αυτό που λέμε οι δύο ονόματοι, αλλά για λογαριασμό τρίτων είναι οι λεγόμενοι πόλεμοι δια αντιπροσώπων. Σε αυτό το σημείο, ας κάνουμε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Θα δούμε και άλλο ένα βίντεο και μετά θα ήθελα να μπούμε στην ιστορία λίγο, στο πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο και να προχωρήσουμε στα περαιτέρω. Ας ξεκινήσουμε αυτή τη φορά με τον Πέτρο. Ναι, στο βίντεο αυτό ο καθηγητής πιάνει τρία σημεία. Το ένα είναι αυτό το οποίο προείπα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησαν να αποδεσμευτούν, προσπαθούν να αποδεσμευτούν από το υποσύστημα της Μέσης Ανατολής, για το οποίο έχουν διοχετεύσει πάρα πολλούς πόλους και ενέργεια, αλλά κυρίως βασικά τους έχει κοστίσει σε μεγάλο βαθμό στην εξωτερική τους πολιτική, όσον αφορά το κομμάτι της ιστεροφημίας τους, όσον αφορά το κομμάτι στο πώς είναι ένας διαμεσολαβητής ουδέτερος και αμερόληπτος. Και επίσης στο πώς μπορούν να αποδεσμευτούν για περιοχές του διεθνούς συστήματος που αυτή τη στιγμή έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως είναι ο Ινδοειρηνικός. Έτσι λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθήσανε να βγάλουν το κομμάτι της σύραξης Παλαιστινίων-Ισραήλ έξω από το κάδρο, να βάλουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το Ισραήλ και τα άλλα αραβικά κράτη, καταφέρνοντας με τις συνθήκες του Αβραάμ, επιπροεδρίας Τραμπ και υπουργού εξωτερικού Πομπέο, να φέρουν σε ειρήνη καταρχήν ποιους, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Σουδάν. Αυτή ήταν μια εξαιρετική επιτυχία της τότε αμερικανικής διοίκησης. Αυτό προφανώς δεν αρέσει στον μεγάλο παίκτη της περιοχής που είναι στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή, το Ιράν. Το Ιράν, όπως πολύ σωστά προείπες, Ιωνάθαν, ουσιαστικά διεξάγει ένα πόλεμο δια αντιπροσώπων, διότι τι έχει καταφέρει. Ουσιαστικά έχει καταφέρει το Ιράν καταρχήν να δορυφοποιήσει το Ιράκ, νούμερο ένα, μετά την αποτυχημένη μετασχηματική εκστρατεία επί George Bush.
για την οικοδόμηση έθνους. Έχει καταφέρει να ελέγξει τη Συρία. Είδαμε τον τρόπο με τον οποίο έδρασε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ουσιαστικά, αν δεν υπήρχε βοήθεια από το Ιράν μέσω των πολιτοφυλακών, δεν θα είχε επιβιώσει ο Ασάντ. Έχει καταφέρει παραδοσιακά να ελέγξει το Λίβανο μέσα στη Χεσμολάχ. Καταφέρνει να ελέγξει την Παλαιστίνη, τουλάχιστον το κομμάτι της Λωρίδας της Γάζας, όπως και ένα κομμάτι των αντικαθεστωτικών στην Ιεμένη. Άρα, ουσιαστικά, έχει βάλει την επιρροή του ουσιαστικά σε 5 κράτη αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Άρα, λοιπόν, πράγματι, μια συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, που ήταν ουσιαστικά το πρόπλασμα των συμφωνιών του Αβραάμ, μέρος δεύτερο, αντιστρατεύεται στα συμφέροντα και τους στόχους του Ιράν. Ναι, όμως θα πρέπει να... Και πράγματι είχε ανακοινωθεί πρόσφατα ότι θα προχωρούσε το θέμα της επέκτασης των συμφωνιών του Αβραάμ με την Σαουδική Αραβία. Όμως θέλω την αντίδραση του Αλέξανδρου, αλλά θέλω και να μου απαντήσεις την εξής ερώτηση. Το Ιράν είναι ο μόνος περιφερειακός παίκτης στην Μέση και Εγγύης Ανατολή, ο οποίος κάνει τέτοια παιχνίδια χρησιμοποιώντας αντιπροσώπους. Μήπως υπάρχει και ένας άλλος. Δεν θα πω, αλλά ξέρω ότι θα μου απαντήσεις, Αλέξανδρε. Προς επίρρωση αυτών που είπε ο κύριος Στασιός, φυσικά και προς επίρρωση του καθηγητή του Αμερικανού, θα πω εγώ ότι όντως το Ιράν έχει ένα πολύ ιδιαίτερο έτσι, δόγμα, το οποίο εδράζεται σε αυτό που ανέφερε ο κύριος καθηγητής, στο δόγμα των 5 στρατών. Είναι ένα δόγμα το οποίο το δημιούργησε ουσιαστικά ο δολοφονημένος από τις ΗΠΑ, ο Καζέμ Σολεϊμανί, ο στρατηγός, το οποίο δόγμα ουσιαστικά τι δημιουργεί. Δημιουργεί ένα στρατηγικό βάθος για το Ιράν μέσα σε αυτά τα συγκεκριμένα κράτη, τα οποία τυχαίνει να έχουν και σιητικές μειονότητες. Έτσι έχουν δημιουργηθεί οι λεγόμενες σιητικές ιρανικές πολιτοφυλακές, από κοινού με τους μη κρατικούς δρόντες της Χεσμπολάχ στο Λίβανο και της Χαμάς, η οποία πλέον λειτουργεί με βάση τα γεωστρατηγικά πλάνα του Ιράν, και δημιουργούν ουσιαστικά ένα πλέγμα επιρροής, το οποίο κρατάει μακριά τις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον, και δίνει στο Ιράν αυτό που ιστορικά πάντα ήταν, ουσιαστικά μια αυτοκρατορικού τύπου διάχυση της γενικότερης πολιτικής του. Στο σημείο αυτό να πούμε, για να έρθω και στην απάντηση του ερωτήματος του Τζόναθαν, ότι το Ιράν, ακριβώς επειδή έχει ένα επαναστατικό ισλαμικό πρότυπο, σε αντίθεση με τις μοναρχίες του κόλπου, οι οποίες είναι πιο της διατήρησης του status quo, το Ιράν προσπαθεί εδώ και χρόνια από την επανάσταση του Χωμεϊνί και μετά να διαχύσει ουσιαστικά αυτή την επανάσταση και στα υπόλοιπα κράτη της περιοχής. Στο σημείο αυτό λοιπόν ερχόμαστε και στην επιρροή των άλλων δρόντων, όπως ανέφερε ο Τζόναθαν, οι οποίοι δρόντες, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, είναι η Τουρκία, η οποία βρίσκεται σε μια αγαστή συνεργασία με το κράτος του Κατάρ. Το κράτος του Κατάρ είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, ίσως την αναλύσουμε και παρακάτω, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η οποία Τουρκία βέβαια με την ιδεολογική και όχι μόνο υποστήριξη της μουσουλμανικής αδελφότητας αυτή τη στιγμή προσπαθεί μέσω διαφόρων κινήσεων, μία από αυτές τις κινήσεις είναι και το πατρονάρισμα της Χαμάς σαφώς και άλλων οργανώσεων ισλαμιστικών και τζιχαντιστικών, ουσιαστικά να βάλει πόδι στην περιοχή και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να αποτελέσει έναν διαμεσολαβητή παύλα συνομιλητή των ΗΠΑ και της Δύσης γενικότερα. Δεν είναι τυχαίο το ότι το τελευταίο διάστημα με αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη η Τουρκία πολλές φορές έχει βγει και έχει δηλώσει ότι ξέρετε είμαι εγώ εδώ, μπορούμε να κάνουμε μια τύπου διαμεσολάβηση και να συμμετέχω εγώ. Σήμερα βγήκε μάλιστα είδηση ότι η Τουρκία πρότεινε την δημιουργία κράτους της Παλαιστίνης στα πρότυπα της Κύπρου, της κυπριακής λύσης εντός εισαγωγικών. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι στο πλέγμα αυτό των ισορροπιών της περιοχής παίζει ρόλο και η Τουρκία, ειδικά υπό το νέο πρίσμα της ευρασιατικής τροφής που έχει κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπό την ηγεσία του κ. Ερντογάν, ο οποίος ακολουθεί ουσιαστικά το στρατηγικό βάθος του Αχμεντ Νταβούτογλου. Ναι, και εδώ θα ήθελα να
σκεφτόμουν ότι δύο παλές εντός εισαγωγικών κρατερές αυτοκρατορίες, η Περσική Αυτοκρατορία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, προσπαθούν σε ένα reshuffle, ανακάτεμα της τράπουλας να ξαναεμφανιστούν στο προσκήνιο των δρόντων στη Μέση Ανατολή. Και έθιξες και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το θέμα των αδερφών μουσουλμάνων που είναι από τα πλέον σοβαρά θέματα που τονίζω εγώ διαχρονικά, το οποίο όμως θα το αναλύσουμε λίγο μετά στην εκπομπή μας. Θα ήθελα, μιας και μιλάμε για τον ρόλο της Αμερικής, να δούμε αυτή τη στιγμή ένα μικρό βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, που έχει τρία κομμάτια, και μετά να το σχολιάσουμε. In their homeland, Palestinians have a right to be a free people in their own land. You know, I'm going off script here for a second, but before I came here, I met with a group of young Palestinians from the age of 15 to 22. And talking to them, they weren't that different from my daughters. They weren't that different from your daughters or sons. I honestly believe that if any Israeli parent sat down with those kids, they'd say, I want these kids to succeed. I want them to prosper. I want them to have opportunities just like my kids do. I believe that's what Israeli parents would want for these kids if they had a chance to listen to them and talk to them. Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι του βίντεο, να κάνω όμως την εξής παρατήρηση, ότι τα περισσότερα παιδιά των Παλαιστινίων, με βάση την κατήχηση που έχουν λάβει από τη Χαμάς, το μόνο που επιθυμούν είναι να ζωστούν εκρηκτικά και να γίνουν θυσία στον Αλλάχ και να σκοτώσουν όσους περισσότερους Ισραηλινούς μπορούν. Αυτό το απόσπασμα από την ομιλία του Μπαράκ Ομπάμα στο Ισραήλ είναι 10 ετών. Προηγήθηκαν και ακολούθησαν αρκετές ειρηνευτικές απόπειρες που είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Οι Παλαιστίνοι ποτέ δεν καθόσαν καν να τις συζητήσουν. Ένα το κρατούμενο. Και πάμε να συνεχίσουμε το βίντεο. When I was your president, we had peace through strength, and now we have weakness, conflict and chaos. The atrocities we're witnessing in Israel would never have happened if I was president, would never have ever happened. When I was commander in chief, we reduced the Iranian economy and I withdrew from the disastrous Iran nuclear deal, imposed the toughest ever sanctions on the regime and imposed a strict travel ban to keep radical Islamic terrorists the hell out of our country. Now they're pouring into our country. They're pouring into our country. Joe Biden undid it. He undid it all and gave billions and billions of dollars to the world's top sponsor of terror, tossing Israel to the bloodthirsty terrorists and jihadists. You saw that just recently, Biden's national security advisor, Jake Sullivan, he's another beauty, bragged to the, this is like a couple of days ago, like yesterday, he bragged to a foreign policy audience, quote, "The Middle East region is quieter today than it's been in two decades." Oh, how's that working out? They just attacked Israel. And it's been a hotbed beyond that, even beyond that. This war happened for three reasons. The allowing by the Biden administration of Iran to sell massive amounts of oil, making $60 billion a year. People don't talk about that. They talk about the $6 billion. But they gave them $6 billion in ransom money. We got six, they got six. We got five, they got five. But then what happened is they also got $6 billion. So we got five, and they got five. And on top of the five, they got $6 billion. Somehow, that's not a good deal. And our country's perceived weakness with an incompetent and corrupt leader, Joe Biden, who's laughed at all over the world,
And Joe Biden betrayed Israel. You know, when I see Bibi Netanyahu come and he tries to talk them into doing something, they never do it. They never do it. It's a real problem. I can't imagine how anybody who's Jewish or anybody who loves Israel, and frankly, the evangelicals just love Israel. I can't imagine anybody voting Democrat, let alone for this man who's totally, he was shot 30 years ago. He's more shot now. But the problem was all caused by crooked Joe Biden. And, you know, he's negotiating all of these different deals, but he's not really negotiating because he doesn't have time in the day. He spends most of the day sleeping. But he can't. He can't put two sentences together. He can't do anything. He can't do anything. We have an incompetent man as our president. Worst president in the history of our country. The only one that's happy about him is Jimmy Carter. It's true. Jimmy's thrilled. But this problem was caused, in my opinion, by his boss, Barack Hussein Obama. Remember Rush Limbaugh? He used to, do we like Rush, right? We all were there. He used to go, Barack Hussein Obama. But it's caused by Obama. That's the boss of Crooked Joe. And his people who are running the White House. His people are running the White House. And they're running these vicious witch hunts and investigations on me because I don't think Biden's, you know, I don't think he knows what the hell he's doing. Και θα μου επιτρέψετε να, πριν πάμε στο τελευταίο βίντεο, να κάνω εγώ το σχολιασμό πάνω σε αυτό το θέμα. Η ισχύ σε μιας χώρας εξαρτάται, και αυτό το λέμε πάντοτε και θα το συζητήσουμε αργότερα, από το πώς προβάλλεται αυτή η ισχύ. Δεν αρκεί να έχεις την ισχύ, να έχεις όπλα. Το θέμα είναι αν ο αντίπαλός σου πιστεύει ότι αυτά θα τα χρησιμοποιήσεις και έτσι φοβάται αυτός να χρησιμοποιήσει τα δικά του. Όπως πολλές φορές έχουμε πει στα γεωπολιτικά, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν έχει κανένα νόημα η Ελλάδα να εξοπλίζεται σαν αστακός, αν δηλώνει εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει αυτή τη στρατιωτική δύναμή της σε περίπτωση σύγκρουσης. Αυτό είναι αυτό σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, είναι ένα από τα πολύ βασικά προβλήματα και που έχουν δημιουργηθεί, διότι ο υπόλοιπος κόσμος θεωρεί αυτή τη στιγμή ότι η Αμερική, ξεκινώντας από το Αφγανιστάν και προχωρώντας τα υπόλοιπα, είναι μια χώρα η οποία είναι αδύναμη, ανίκανη και ανήμπορη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της. Και βλέπουμε ότι αυτή η τακτική του κατευνασμού δεν οδηγεί σε τίποτα και μας θυμίζει, εμάς που αγαπάμε την ιστορία, την εποχή πρώτου δευτέρου παγκοσμίου με τον Νέβιλ Τσέμπερλεν, τον πρωθυπουργό τότε της Αγγλίας. Ας ξεκινήσουμε σχολιασμό πάνω και στις δηλώσεις πρόεδρου Τραμπ, αυτή τη φορά με τον Αλέξανδρο. Το γενικότερο έτσι συμπέρασμα που βγάζω εγώ ουσιαστικά είναι ότι και με βάση τις δηλώσεις του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, τον Τραμπ, ότι ουσιαστικά έχουμε δύο διαφορετικές έτσι θεωρήσεις όσον αφορά το ρόλο που πρέπει να έχουν οι ΗΠΑ στα της Μέσης Ανατολής. Πολύ απλά υπάρχει έτσι η θεώρηση της άμεσης έτσι εμπλοκής στα ζητήματα και μάλιστα της εμπλοκής σε σημείο να έχουμε αλλαγή καθεστώτων προκειμένου να παράξουμε ένα σύστημα το οποίο θα μας συμφέρει. Αυτό είδαμε που οδήγησε. Είδαμε τι έγινε με την Αραβική Άνοιξη. Είδαμε τι έγινε γενικά στην όλη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι υπήρξε μια περίοδος που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θεωρούσαν, και αυτό αποδείχτηκε εκ των υστέρων, ότι ήταν πολύ λανθασμένη ανάγνωση, ότι μέσω του λαϊκίστικου Ισλάμ, σε αυτό εμπλέκεται και η Τουρκία, η οποία Τουρκία θεωρούνταν ως μια χώρα η οποία θα μπορούσε να αποτελεί τον φορέα αυτού του τύπου Ισλάμ για τη Μέση Ανατολή και να αποτελέσει ένα κράτος πρότυπο για τα υπόλοιπα της περιοχής. Θεωρούσαν λοιπόν οι ΗΠΑ ότι μέσω του λαϊκίστικου Ισλάμ, και το οποίο πλέον εκπροσωπείται σε μεγάλο βαθμό από τη μουσουλμανική αδελφότητα,
ότι θα μπορούσαν ουσιαστικά να επιτύχουν αλλαγή καθεστώτων, τα οποία θα ήταν πολύ πιο φιλικά προσκύμενα προς την Δύση και τον αμερικανικό παράγοντα πιο ειδικά. Είδαμε όμως ότι αυτό δεν έπιασε. Αντίθετα, η προσπάθεια ξεριζωμού των αραβικής έτσι, εθνικιστικής προέλευσης καθεστώτων, τα οποία ρέπανε και προς τον φιλοσοβιετισμό, τα παλιά χρόνια του Σοβιετικού, έτσι, του ψυχρού πολέμου, βλέπουμε ότι εν τέλει, αντί να οδηγήσει σε μία έτσι εξομάλυνση της περιοχής, έβγαλε στην επιφάνεια κάποια πολύ ακραία στοιχεία, τα οποία εκμεταλλευόμενα ασφαλώς την αμερικανική υποστήριξη, παλιότερα και με τον πόλεμο του Αφγανιστάν, θα θυμάστε, είμαι σίγουρος γι' αυτό, σύν αυτά τα οποία γίνανε και στο Συριακό εμφύλιο, ο οποίος επίσης ήταν κάτι παρόμοιο. Είδαμε λοιπόν ότι αντί να επέλθει η ισορροπία, γιατί στη γεωπολιτική λέμε ότι αυτό που μετράει είναι να επέλθει μια ισορροπία στο σύστημα, το οποίο να ευνοεί εμάς, αυτούς που, δηλαδή, που πράττουν την πολιτική. Είδαμε λοιπόν ότι αντί γι' αυτό επήλθε το χάος, επήλθε η αστάθεια, και αυτό είναι φαντάζομαι το ρεζουμέ των λόγων του κυρίου Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά λέει, καταδεικνύοντας μάλιστα τον Ομπάμα, λέγοντας τον Χουσέιν Ομπάμα και όχι Μπαράκ Ομπάμα, αξίζει να μείνουμε σε αυτήν την, έτσι, την λεκτική, το λεκτικό έτσι, στο όνομα του Μπαράκ Ομπάμα που επέλεξε ο Τραμπ, γιατί πιθανώς ο Τραμπ εξυπονοεί ότι ο Ομπάμα λειτουργήσε και εις βάρος των συμφερόντων του Ισραήλ και εμφορούμενος από αλότρια συμφέροντα, τα οποία ίσως είναι και μια ανάλυση μόνη της σε ένα δεύτερο βαθμό. Αυτό θα το κρατήσουμε, διότι θα κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά ως και ένας από τους γνώστες του θέματος, όταν θα αναλύσω τις σχέσεις μουσουλμανικές αδελφότητας και τον επηρεασμό που έχουν αυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα μιλήσουμε και για τον Ομπάμα και για τον... Αλλά πριν πάμε σε τόσο εξειδικευμένα, Πέτρο, πες μας και εσύ την δική σου άποψη επί του θέματος αυτού και μετά να πάμε λίγο, αφού έχουμε κλείσει κατά κάποιο τρόπο τον πρώτο κύκλο της εκπομπής, να πάμε να συνεχίσουμε στην ιστορική αναδρομή. Δράτουμε της ευκαιρίας από τα λεγόμενα του προαλήσοντος. Όσον αφορά τον Ομπάμα, παρόλο που ήταν η ομιλία του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει συνδεθεί με την γεωπολιτική καταστροφή, την ολοκλήρωση γεωπολιτικής καταστροφής, την οποία ξεκίνησε ο Μπούς ο νεότερος και τη σκυτάλη πήρε η διοίκηση Ομπάμα με Χίλαρη Κλίντον, υπουργό εξωτερικών, αποσταθεροποιώντας βασικά και τις υπόλοιπες χώρες βασικά της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Ήταν ένα σχέδιο που θεωρούσαν ότι θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν καθεστώτα τα οποία δεν ήταν φιλικά προς Κίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με μετριοπαθή κυβερνήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ήταν ελεγχόμενες από τον Ουάσιγκτον. Αυτό το σχέδιο λοιπόν το οποίο προσπάθησε να εφαρμοστεί έφερε ακριβώς αντίθετα αποτέλεσμα. Φυσικά βγήκε από το λιχνάρι μέσα ο ακραίος αντιαμερικανισμός, ένας ισλαμισμός ριζοσπαστικός, με τα γνωστά αποτελέσματα, το πώς όλη η περιοχή βασικά, ξεκινώντας από τη Συρία και φτάνοντας μέχρι την Λιβύη, αποσταθεροποιήθηκε. Στράφηκε μάλιστα και εναντίον των συμφέροντων των ΗΠΑ με τραγικά αποτελέσματα, όπως παραδείγματος χάρη το θάνατο των Αμερικανών διπλωματών στη Βεγγάζη με την περίφημη επίθεση που είχε γίνει τότε. Ήταν το δόγμα το οποίο ο Μπαράκ Ομπάμα είχε τότε επεξεργαστεί περί νέας Μέσης Ανατολής. Ήταν ένα σχέδιο το οποίο είχε επεξεργαστεί το τότε Υπουργείο Εξωτερικών με Χίλαρη Κλίντον και είχε πείσει τη διοίκηση τότε, τον Μπαράκ Ομπάμα, ότι θα μπορούσε να μετασχηματίσει την περιοχή προς το καλύτερο όσον αφορά την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Γι' αυτό και η Χίλαρη Κλίντον ουσιαστικά αποπένθηκε μετά τη δεύτερη θητεία του Ομπάμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όντως πιο πρακτικός άνθρωπος και έχοντας διδαχθεί βέβαια και από τις τραγωδίες των δύο προηγούμενων διοικήσεων, δηλαδή και του Μπούς του νεότερου και του Μπαράκ Ομπάμα,
αποφάσισε καταρχήν να μην έχει άμεση εμπλοκή με την έννοια είτε στρατιωτικής επέμβασης, αλλά είτε στο να κινεί τα νήματα αλλαγής καθεστώτων στη Μέση Ανατολή, να προσπαθήσει καταρχήν να επουλώσει τις πληγές, να φέρει μια ισορροπία. Η πρωτοτυπία η οποία ήταν στη δική του εξωτερική πολιτική πέρα από τις συνθήκες του Αβραάμ είναι ότι κατάλαβε ότι η ρίζα του προβλήματος ως ένα βαθμό στη Μέση Ανατολή ήταν η εξαγωγή επανάστασης προσπάθησης να κάνει το Ιράν. Έτσι λοιπόν με αυτή την σκοπιά ακύρωσε τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, κράτησε μια πάρα πολύ σκληρή στάση απέναντι στο ιρανικό καθεστώς. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι η διοίκηση του Biden αποφάσισε να δράσει διαφορετικά, να έχει μία άλλη αντιμετώπιση. Ουσιαστικά αυτό το οποίο έκανε ήταν για λόγους, μπορώ να το πω και ψηφοθυρικούς, ουσιαστικά να ξεπαγώσει σε πρώτη φάση 60 δισεκατομμύρια δολάρια και έπειτα 6 δισεκατομμύρια δολάρια από θεματικά τα οποία ήταν προς το ιρανικό καθεστώς, ώστε να πέσουν στην αγορά τα πετρελαϊκά αποθέματα που χρειαζόντουσαν, ώστε οι τιμές να έρθουν σε μια ισορροπία. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι το Ιράν ουσιαστικά έχει κάνει μια επίδειξη δύναμης αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που δράσει στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής. Πέτρο, θα πάρω μια λέξη σου και θα μείνω σε αυτήν, πετρελαϊκά αποθέματα. Η Αμερική έχει ένα τεράστιο πρόβλημα με την παλαβή έννοια της πράσινης ανάπτυξης και πράσινα λόγα. Θα το προσθέσω αυτό, διότι μιλάμε για έναν παραλογισμό. Μείωσε τη δική της παραγωγή και αναγκάστηκε και στράφηκε μέχρι και σε εντός αγωγικών παραδοσιακούς της εχθρούς, όπως το Ιράν και η Βενεζουέλα, και ζήτησε, αφού έφαγε πόρτα, χοντρή πόρτα, από παραδοσιακούς συμμάχους όπως η Σαουδική Αραβία, να ρίξουν στην αγορά πετρέλαιο. Για μία πράσινη ανάπτυξη, η οποία στερείται λογικής και ουσιαστικά ο μόνος του σκοπός είναι κάποια καινούργια επιχειρηματικά τζάκια να βγάλουν απίστευτα λεφτά, ουσιαστικά δυναμίτησε όλο τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη και μας φέρνει στα όρια ενός πυρηνικού πολέμου. Το ίδιο έγινε και στην Ουκρανία. Η Ουκρανία ουσιαστικά ήταν για τη ροή των αερίων. Και είδαμε πόσο συγκοινωνούντα δοχεία είναι η Ουκρανία με τη Χαμάς, απεδείχθηκε με την πτήση του Αντόνοβ στην Καβάλα. Είχαμε κάνει πολύ αναλυτική εκπομπή, δύο σειρές εκπομπές με εξαιρετικούς ειδικούς, και όπου αποδείξαμε ότι τα όπλα αυτά που ήταν μέσα στο Αντόνοβ και το οποίο εξεράγει με την πρόσκρουσή του, λίγο μάλλον πρώτης πρόσκρουσής τους, προοριζόντουσαν για τους τρομοκράτες της περιοχής που κάποιοι ονομάζουν Παλαιστίνη. Εγώ δεν την πω Παλαιστίνη, διότι άλλο είναι η Παλαιστίνη, άλλο είναι η περιοχή της Γάζας. Αυτά τα όπλα πήγαν στην Ιορδανία και είχαν σκοπό να περάσουν στη Γάζα και, και στο Λίβανο. Έχουμε λοιπόν μια απίστευτη αναδιάταξη της τράπουλας και θέλω σε αυτό το σημείο, επειδή Πέτρο μας έχει ετοιμάσει μια σειρά από καρτέλες, να κάτσουμε να δούμε λίγο πριν πάμε στα τρέχοντα και θα μιλήσουμε για τον τουρκικό ρόλο και τον ρόλο της μουσουλμανικής αδελφότητας, να μας δείξεις κάποιες από τις καρτέλες που έχουμε έτοιμες. Είσαι έτοιμος? Πάρε όσο χρόνο θέλεις. Ναι. Θέλουμε όσο ο Πέτρος ετοιμάζεται, θέλω, Αλέξανδρε, ώσπου να ετοιμαστεί ο Πέτρος, να μας πεις λίγο για την μουσουλμανική αδελφότητα και θα συμπληρώσω εγώ μετά. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε αρχικώς είναι ότι η μουσουλμανική αδελφότητα αποτελεί ουσιαστικά ένα ισλαμιστικό κίνημα, το οποίο έχει δυστυχώς για τον δυτικό παράγοντα μια πολύ ευρία απήχηση στις λαϊκές μάζες
Και ο βασικός σκοπός της είναι ουσιαστικά η ανάληψη της εξουσίας δια της εκλογικής, προσέξτε, διαδικασίας, προκειμένου μέσω από αυτή τη διαδικασία να εγκαθιδρυθεί η Σαρία. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα κίνημα το οποίο χρηματοδοτεί ανά τον κόσμο και ειδικά στις ΗΠΑ διάφορα προγράμματα εκπαιδευτικής φύσεως και πανεπιστημιακής φύσεως. Όλα αυτά τα κάνει με τις πλάτες του Κατάρ. Το Κατάρ μάλιστα τη δεκαετία του 90 ίδρυσε ένα φορέα, μπορούμε να το πούμε έτσι, ο οποίος ανέλαβε την παροχή κονδυλίων προς αμερικανικά πανεπιστήμια και ήταν αρκετά τα αμερικανικά πανεπιστήμια τα οποία χρηματοδοτήσαν ισλαμικές σπουδές, οι οποίες ισλαμικές σπουδές έχουν σαν στόχο την ριζοσπαστικοποίηση των μουσουλμάνων ανά την Δύση και γενικά και πιο ειδικά μάλλον στις ΗΠΑ. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η μουσουλμανική αδελφότητα κατέληξε πλέον να ασκεί πάρα πολύ μεγάλη και ασύμμετρη επιρροή ακόμη και σε κράτη τα οποία ουσιαστικά θα έπρεπε να αποτελούν την προμετωπίδα ουσιαστικά της διάχυσης του δυτικού πολιτισμού. Αυτό που μπορούμε να τονίσουμε για αρχή είναι πως η μουσουλμανική αδελφότητα αποτελεί πλέον κίνδυνο και για τα καθεστώτα του κόλπου, διότι όπως καταλαβαίνετε η ευρεία λαϊκή απήχηση που έχει στις μουσουλμανικές μάζες απειλεί ευθέως τα μοναρχικά καθεστώτα, τα οποία πλέον από εκεί που σε κάποια εποχή μπορούμε να πούμε ότι στηρίξανε ως ένα σημείο τις δράσεις της μουσουλμανικής αδελφότητας, εν τέλει συνειδητοποιήσανε ότι αυτό το πράγμα αποτελεί μια μεγάλη πηγή αποσταθεροποίησης. Ας μην ξεχνάμε τι συνέβη στην Αίγυπτο, όπου η μουσουλμανική αδελφότητα, να πούμε εδώ, ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη έτσι, δημοτικότητα. Έχει χρηματοδοτήσει από προγράμματα σχολείων μέχρι και προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι για το Μέσο Αιγύπτιο η συγκεκριμένη οργάνωση έχει μια πάρα πολύ μεγάλη αξία και έχει διασπαρεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η επιρροή της. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι το βασικό μότο της μουσουλμανικής αδελφότητας είναι το «Ισλάμ είναι η λύση». Ένα από τα δόγματα λοιπόν τα οποία χρησιμοποιεί η μουσουλμανική αδελφότητα είναι πρώτον ο προσιλητισμός, αλ-ντάουα στα αραβικά, και το δεύτερο είναι η παραπλάνηση, το λεγόμενο αλ-τακίγια. Μάλιστα, αυτά τα δύο να τονίσω εδώ, ότι σε επίπεδο συμβολισμών αποτελούν αρετές οι οποίες είναι πολύ πιο υψηλές από τις παραδοσιακές στρατιωτικές αρετές που προβάλλονται γενικότερα, όπως το στένος για παράδειγμα, η ικανότητα στα όπλα. Επομένως, έχουμε να κάνουμε μια οργάνωση η οποία δρά σε πάρα πολύ ύπουλο βαθμό και στηριζόμενη σαφώς από τα κονδύλια του Κατάρ, έχει καταφέρει να αυξήσει πάρα πολύ τη διείσδυσή της και να αποτελεί ουσιαστικά ένα πάρα πολύ βασικό αποσταθεροποιητικό παράγοντα, και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ακόμη και τα αραβικά κράτη την έχουν κατονομάσει ως τρομοκρατική οργάνωση. Νομίζω θα μείνουμε για εδώ. Ναι. Θα μείνουμε εδώ για αρχή και θα επανέλθουμε. Ναι, θα επανέλθουμε οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι μόνο μια τρομοκρατική οργάνωση, Αλέξανδρε. Και θα παρακαλούσα τους φίλους ακροατές να μπουν στο eastmednews.org, επαναλαμβάνω, www.eastmednews.org, που είναι το γεωστρατηγικό Ινστιτούτο το οποίο προείσταμε. Είναι η ιστοσελίδα του όπου κάνουμε αναλύσεις, και να διαβάσουν το άρθρο που λέω «Επισκόπηση είναι μια μελέτη της τρέχουσας απειλής που αποτελεί η μουσουλμανική αδελφότητα και οι συνδεδεμένες με αυτήν τρομοκρατικές οργανώσεις». Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα να ακουστεί, διότι λίγοι το γνωρίζουν, ότι αυτή η οργάνωση που ιδρύθηκε το 1906 στην Αίγυπτο ήταν ουσιαστικά βραχίωνος του γερμανικού ναζιστικού κόμματος και του Χίτλερ, για να χτυπήσουν την Βρετανική Αυτοκρατορία. Έκανε πάρα πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις και έκανε πογκρόμ κατά χριστιανών και Εβραίων και στην Αίγυπτο και στους Αγίους Τόπους. Ο δε μουφτής της Ιερουσαλήμ, τον οποίον είχε
εγκαταστήσει η μουσουλμανική αδερφότητα, στο τέλος κατέληξε και πέθανε στην Γερμανία του Χίτλερ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουν επίσης οι ακροατές μας ότι η μουσουλμανική αδελφότητα μετά από μια μικρή ανάπαυλα 10 ετών μετακόμισε στην Τουρκία. Πρώτος δε πρόεδρος της ήταν ο Ερμπακάν. Διαβάστε αυτό το άρθρο, θα μάθετε πάρα πολλά. Πώς η Τουρκία χρησιμοποιεί τη μουσουλμανική αδελφότητα για να δυναμητήσει τη Μέση Ανατολή. Και θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα, διότι είμαστε όλοι Έλληνες, το ρόλο που έχουμε κι εμείς ως αποδέκτες αυτών των πιέσεων στην περιοχή μας. Πέτρο, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την παρουσίαση. Ναι, ξεκινώντας από την καρτέλα, χρονολογικά από πίσω προς τα εμπρός, ναι, προς το πιο νέα χρονολογικά, πάμε στο χάρτη 21. Λοιπόν, πάμε στην καρτέλα 21. Ωραία, εδώ βλέπουμε πώς ακριβώς ήταν η περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβάνουν και του σημερινού Ισραήλ και της, ας το πούμε, Παλαιστίνης ευρύτερα, με τις σφαίρες επιρροής, με την Βρετανική και την Γαλλική, και πώς ακριβώς υπήρχαν οι διαχωρισμοί με βάση συμφέροντα βασικά καθαρά των μεγάλων δυνάμεων εκείνη την εποχή. Να εξηγήσουμε σε ποια περίοδο, για ποια περίοδο μιλάμε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, 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 μεταξύ μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι. Διότι πριν από αυτό, ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία στην περιοχή. Ήταν η περιοχή ελεγχόμενη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και γι' αυτό αρκετοί θα γνωρίζετε και την ταινία του Λόρεντς της Αραβίας, που περιγράφει τη Βρετανική διείσδυση στην περιοχή της Άνω Αραβίας, όπου ο Λόρεντς οργάνωσε τους Βερβέρους, τους Βεδουίνους, με συγχωρείτε, Βερβέροι είναι στο Μαρόκο, τους Βεδουίνους, και ουσιαστικά από εκεί γεννήθηκε και η βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας. Από εκεί απέκτησε τη δύναμή της. Σε μια πάλη κατά της Οθωμανικής Τουρκίας, μια κατάσταση όμως που η σημερινή Τουρκία θα ήθελε πάρα πολύ να αναστρέψει, και διότι ονειρεύεται τα παλιά της περασμένα μεγαλεία. Σε ποια κάρτα θα πάμε μετά? Πάμε στο νούμερο 25. Πάμε στο νούμερο 25. Κάναμε αναφορά προηγουμένως για τη Σιητική επιρροή, την επιρροή βασικά του Ιράν στην περιοχή, οπότε αυτός ο χάρτης αποτυπώνει με το κίτρινο χρώμα τους πληθυσμούς με το Σιητικό δόγμα, και ουσιαστικά ταυτίζεται και αποτυπώνει την προβολή επιρροής του Ιράν. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει στο ένα κομμάτι στο Ιράκ, υπάρχει προφανώς στο Λίβανο, στη Συρία, όπως έχουμε δει στην Ιεμένη, και στο κομμάτι το οποίο αφορά στο σημερινό κράτος του Ισραήλ. Πηγαίνει και στο κομμάτι βασικά της Κεντρικής Ασίας, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό από τη σημερινή θεματολογία. Όχι βέβαια μη άμεσα συνδυόμενο. Ωραία, στην επόμενη καρτέλα. Θα ήθελα τώρα να μεταφερθούμε και να πούμε, διότι αναφερόμαστε στο ρόλο των ΗΠΑ ως αποσταθεροποιητικού παράγοντος στη Μέση Ανατολή, και θα πάμε όμως στην καρτέλα νούμερο 9, γιατί εδώ ξέρετε υπάρχει μια αντίφαση, ένα παράδοξο. Οι ΗΠΑ πράγματι, με εξαίρεση την προεδρία του Μπους του Πρεσβύτερου, όπως και την προεδρία του Bill Clinton, έχει δράσει συνολικά αποσταθεροποιητικά στη Μέση Ανατολή. Παρ' όλα αυτά όμως έχει πάντα ένα ρόλο διμεσολαβητή. Και αυτή η καρτέλα αποτυπώνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, τις ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ, ουσιαστικά από την έναρξη της κρίσης στον 20ο αιώνα, βασικά μετά τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1973. Οι διάφορες προσπάθειες γίνανε ειρήνευσης στην περιοχή,
με την πιο χαρακτηριστική πρώτη, η οποία έγινε, οι συμφωνίες του Camp David, η οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μεσολαβήσανε, ώστε να υπάρχει ειρήνη μεταξύ Αιγύπτου, που είναι το μεγαλύτερο αραβικό κράτος, και του Ισραήλ. Συνεχίζουμε επίσης μετά επί προεδρίας Bill Clinton. Επί προεδρίας Bill Clinton βασικά γίνανε οι πιο εντυνόμενες προσπάθειες μεριά των ΗΠΑ ώστε να υπάρξει ειρήνευση στην περιοχή. Ουσιαστικά ούτε λίγο το πολύ γίνανε 6 διαμεσολαβήσεις, 6 φόρουμ είτε συζήτησης είτε συμφωνιών είτε οδικών χαρτών για την ειρήνη. Η πιο σημαντική ήταν η συμφωνία του Όσλο το 1993 και 1995, και θα κλείσει λίγες μέρες πριν δώσει τη σκυτάλη η διοίκηση Bill Clinton στον Bush τον νεότερο, με τους παραμέτρους Clinton, ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαίωσε την πάγια πολιτική των ΗΠΑ για τα δύο ξεχωριστικά κράτη. Αυτό μην το ξεχνάμε, ότι η επίσημη θέση των ΗΠΑ είναι να υπάρχουν δύο ξεχωριστικά κράτη στην περιοχή. Αυτός είναι σημαντικό να πούμε ακριβώς, ότι πάντα δρούνε με ρόλο διαμεσολαβητικό μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών κρατών, και να φτάσουμε και στον τελευταίο χάρτη, ο οποία είναι η πρόταση, είναι το νούμερο 13, είναι η πρόταση η οποία έκανε το ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο έκανε η διοίκηση Τραμπ επί Υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο. Ο διαμεσολαβητής όταν ο Κρούσνερ ήταν ο γαμπρός ουσιαστικά του Ντόναλντ Τραμπ, ήταν το σχέδιο Peace to Prosperity, η ειρήνη για την ευημερία. Ένα εκτενέστατο σχέδιο ειρήνης, το οποίο είχε δύο σκέλη, είχε το σκέλος το πολιτικό και το σκέλος το οικονομικό. Όπως βλέπετε με το πράσινο χρώμα, αφορούν τις περιοχές που είναι ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Δεν υπάρχει βέβαια εδώ, όπως βλέπουμε, μια συνέχεια. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μια πρόνοια το πώς αυτές οι περιοχές, δηλαδή η Δυτική Όχθη και η Λωρίδα της Γάζας, θα μπορέσουν να συνδέονται. Με λίγα λόγια, αυτό το οποίο έλεγε το συγκεκριμένο σχέδιο είναι ότι αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία του Παλαιστινιακού κράτους, δίνεται πρόνοια ώστε να υπάρχει μια πλήρη ανοικοδόμηση της περιοχής, η οποία είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα όσον αφορά το βιωτικό κομμάτι. Σε ένα βάθος δεκαετίας υπήρχε πρόβληση να δοθούν 50 δισεκατομμύρια για την ανοικοδόμηση του μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους. Η συμφωνία, μάλλον η πρόταση αυτή, παρουσιάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έγινε καταρχήν δεκτή από το Ισραήλ, αλλά η αρχή, η επίσημη, και PLO, αλλά και στην Λωρίδα της Γάζας, η Χαμάς, η οποία έχει κυριαρχήσει μετά τις εκλογές του 2006, την απέρριψε χωρίς να υπάρχει καμία είδους συζήτηση, θεωρώντας ότι ήταν ουσιαστικά προκατελημένη υπέρ του Ισραήλ. Να εξηγήσουμε σε αυτό το σημείο ότι η αμετακίνητη θέση της Χαμάς και των Φατάχ είναι ότι εμείς σαν Παλαιστίνοι θέλουμε την εξαφάνιση του κράτους Ισραήλ, την απομάκρυνση όλων των Εβραίων από το Ισραήλ, είτε διαθανάτωσης, είτε απλά να φύγουν, και εμείς να καταλάβουμε όλο αυτό το χώρο. Είναι πάγια, είναι αδιαπραγμάτευτη και δεν έχουν υποχωρήσει ούτε ένα πόντο πίσω από αυτό. Αντίθετα, το Ισραήλ έχει παραχωρήσει πολύ μεγάλα εδάφη, τα οποία κατήχε στον Νικηφόρο πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1967, στις Παλαιστινιακές αρχές. Όμως το αποτέλεσμα ήταν ότι ενώ λαμβάνουν πακτολούς χρημάτων αυτές οι Παλαιστινιακές αρχές, χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα όχι για την ευημερία των λαών τους, των ανθρώπων που έχουν, αλλά προκειμένου να συνεχίζουν έναν αέναο πόλεμο, ουσιαστικά ενεργώντας ως αντιπρόσωποι πότε του Ιράν, πότε της Τουρκίας, πότε του Κατάρ, πότε όποιος χώρας θέλει να χρησιμοποιήσει αυτούς τους πληθυσμούς προς όφελός τους. Και εδώ παρατηρούμε το εξής, ότι όλες οι αραβικές χώρες στα λόγια λένε τι καλός είναι ο αγώνας των Παλαιστινίων, αλλά όταν έρχεται η ώρα
και τους λένε πάρτε και μερικούς Παλαιστίνιους, καμία δεν θέλει να τους πάρει. Και η Ιορδανία και ο Λίβανος που κάνανε το λάθος να πάρουν τέτοιους έχουν τεράστια προβλήματα. Η Ιορδανία με τα βίας κρατιέται όρθια υπό την πίεση των ριζοσπαστικοποιημένων Παλαιστίνιων. Ο Λίβανος έχει καταστραφεί εντελώς. Το άλλοτε Παρίσι της Μέσης Ανατολής έχει γίνει ένας χώρος αέναων συγκρούσεων μεταξύ διαφόρων ισλαμικών φατριών, οι οποίοι σκοτώνονται κάθε λίγο και λιγάκι μεταξύ τους και όποτε μπορούν σκοτώνουν και μερικούς από τους ελάχιστους εναπομείναντες δρούζους χριστιανούς. Ιωνάθο, μου επιτρέπεις δύο παρατηρήσεις. Βεβαίως. Για τη Φατάχ, επειδή είμαι σίγουρος ότι το διάβασα πρόσφατα, η Φατάχ έχει αναγνωρίσει την ύπαρξη του Ισραηλινού κράτους, δεν είναι εναντίον της καταστροφής του Παλαιστινίου κράτους, όπως και η PLO. Η Χαμάς είναι αυτή η οποία δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη και έχει βάλει ως σκοπό την εξαφάνιση. Όσον αφορά για την βοήθεια που πολύ σωστά είπες, η Παλαιστινιακή Αρχή πράγματι λαμβάνει βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και λαμβάνω βασικά κάθε χρόνο κυρίως για ανθρωπιστική βοήθεια και για λειτουργικές ανάγκες. Εκεί βέβαια τίθεται το ζήτημα πώς αυτή διοχετεύεται, δεδομένου ότι το κομμάτι της λωρίδας της Γάζας ελέγχεται αυτή τη στιγμή από τη Χαμάς. Άρα προφανώς δεν πηγαίνουν τα χρήματα για την εξυπηρέτηση αναγκών των πολιτών, αλλά πηγαίνουν για αλλότερους σκοπούς και προφανώς για την στρατιωτική εκπαίδευση και τον στρατιωτικό οπλισμό. Το δε κομμάτι βασικά της δυτικά του το Ιορδάνη, εκεί είναι μια άλλη μετριοπαθής ουσιαστικά πλευρά των Παλαιστινίων, η οποία και έχει αναγνωρίσει βασικά το Ισραήλ και ζητάει με έναν τρόπο να υπάρχει μια διευθέτηση. Απλώς να κάνουμε λίγο τη διάκριση ότι αυτό που ονομάζουμε σήμερα Παλαιστινιακή Αρχή δεν είναι ένα πράγμα. Η Παλαιστινιακή Αρχή, και μετά θα δώσουμε το λόγο στον Αλέξανδρο, είναι ένα απολύτως διαφθαρμένο σύστημα, είτε είναι στην Δυτική Οχθή είτε στη Γάζα, η οποία, και το επαναλαμβάνω, δεν έχει ως πρόταγμα την ευημερία του λαού τους, αλλιώς δεν θα χρηματοδοτούσαν όλα αυτά τα οπλικά συστήματα, αλλά θα δίνανε αυτά τα χρήματα για έργα υποδομής και κοινωνική πρόνοια στους ανθρώπους που σίγουρα έχουν ανάγκες, αλλά βλέπουν όλο τους το βιός, όλη αυτή τη βοήθεια να πηγαίνει σε οπλικά συστήματα, σε απίστευτες βιλάρες για τα στελέχη της Χαμάς και της Φατάχ ένθεν και ένθεν και της Παλαιστινιακής Αρχής, και την ίδια ώρα που ο λαός τρώει την καραμέλα ότι ζώσου εσύ εκρηκτικά, πέθανε για τον Αλλάχ, θα πας στον Παράδεισο με τις 99 παρθένες, τώρα μην το εκλαϊκεύσουμε, αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά, και εδώ είναι και ο σκοπός εκπομπής μας, να αναρωτηθούμε γιατί η Αμερικανική Αριστερά χρηματοδοτεί εδώ και τόσα χρόνια όλη αυτή τη στρεβλή κατάσταση. Αντί να πιέσεις, δηλαδή, δίνεις χρήματα, χρηματοδοτείς ουσιαστικά τον εχθρό σου. Χρηματοδοτείς τον εχθρό σου και δεν έχεις εσύ το δικαίωμα να ελέγξεις πού πάνε και πώς αυτά τα χρήματα. Αλέξανδρε, την αντίδρασή σου σε αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όντως έχω διαβάσει και ορισμένους έτσι ποιοτικούς δείκτες οι οποίοι συνηγορούν σε αυτά τα οποία ανέφερε ο Νάθαν. Δυστυχώς οι δείκτες εκπαίδευσης στην Λωρίδα της Γάζας είναι από τους χαμηλότερους παγκοσμίως, δείγμα του ότι η βοήθεια αυτή όντως δεν ξοδεύεται για αύξηση του βιωτικού επίπεδου και γενικότερα κοινωνική ευημερία. Και το ζήτημα σε όλο αυτό είναι ότι το Ισραήλ πρακτικώς είναι αδύνατο να καταστραφεί από τέτοιου είδους καταστάσεις. Επομένως, γυρνάμε σε αυτό το οποίο έχω αναφέρει τις τελευταίες μέρες σε πάρα πολλές συζητήσεις που έχω κάνει και που βρέθηκα καλεσμένος. Η Χαμάς ουσιαστικά λειτουργεί ως πιόνι. Δεν μιλάμε ουσιαστικά για το παλαιστινιακό ζήτημα αυτό καθεαυτό όσον αφορά τα γεγονότα τα οποία έχουν λάβει χώρα τις τελευταίες μέρες, αλλά μιλάμε ουσιαστικά για ένα power game το οποίο λαμβάνει χώρα στην περιοχή, στο οποίο power game η Χαμάς, όπως το είπε και ο καθηγητής ο Αμερικανός,
είναι ένα πιόνι. Επομένως, για μένα πρέπει να διαχωρίσουμε το καθαρά παλαιστινιακό ζήτημα με την ύπαρξη κράτους Παλαιστίνης ή όχι, από αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Προς επίρρωση δε αυτόν που έχεις αναφέρει, να τονίσουμε για τους φίλους που πιθανώς δεν το γνωρίζουν, ότι η Παλαιστινιακή πλευρά έχει αρνηθεί 5 προτάσεις δημιουργίας κράτους, εκ των οποίων μάλιστα οι 2 ήταν κραυγαλαία υπέρ της Παλαιστινιακής αρχής. Μάλιστα σε μία από αυτές, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω στην τελευταία, διδόταν στους Παλαιστινίους όλη η Ανατολική Ιερουσαλήμ. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε βέβαια ότι οι Ισραηλοί ενδιαφέρονται κυρίως για το ιστορικό κομμάτι της Ιερουσαλήμ, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά και τον πυρήνα της πολιτισμικής τους ολοκλήρωσης. Η Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι λίγο διαφοροποιημένο έδαφος και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι Ισραηλοί τότε στην πρότασή τους δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα να παραχωρήσουν το ανατολικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα, για να τα συνδυάσουμε και με αυτά τα οποία αναφέραμε προς τη μουσουλμανική αδελφότητα, θεωρώ ότι η Χαμάς αυτή τη στιγμή, ως παρακλάδι πλέον της μουσουλμανικής αδελφότητας, ουσιαστικά παίζει ένα ρόλο εκπλήρωσης του δόγματος της μουσουλμανικής αδελφότητας, το οποίο λέει ότι πρέπει να υπάρξει μια ένωση του Ισλάμ απέναντι στο δυτικό πολιτισμό. Η μουσουλμανική αδελφότητα προσπαθεί, και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουμε μια αλληλοσύμπλευση συμφερόντων μεταξύ Σουνιτών και Σουνιτών ως ένα σημείο. Για παράδειγμα, η Τουρκία είναι ένα σουνιτικό κράτος, το Ιράν είναι ένα σιητικό. Παρ' όλα αυτά, στην προκειμένη φάση ευνοούνται και οι δύο ταυτόχρονα. Γιατί πολύ απλά η μουσουλμανική αδελφότητα επιδιώκει μέσω των κινήσεών της την ένωση του Ισλάμ. Αυτό αποτελεί ουσιαστικά έναν στρατηγικό εφιάλτη για τη Δύση. Είναι αυτό το οποίο έλεγε ο Χάντιγκτον, ότι μπορεί να υπάρξει μια σύγκρουση πολιτισμών σε περίπτωση που το Ισλάμ ενωθεί. Κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο, αλλά υπάρχουν κάποιοι δρόντες οι οποίοι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι η Χαμάς παίζει το ρόλο της μαζί και η Παλαιστίνη σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι το οποίο γίνεται προκειμένου να εξαχθεί η Ισλαμική Επανάσταση σε όλα τα κράτη της Μέσης Ανατολής. Σε αυτό το σημείο να διαβάσω λίγο μια δήλωση του Νταβούτογλου, πολύ πρόσφατη, ημερών. Υποστηρίζω την δικαιολογημένη αντίσταση των Παλαιστινίων αδερφών μας που εγκαταλείφθησαν από το λοιπόν μουσουλμανικό κόσμο και τη διεθνή κοινότητα παρά τη συνεχή παραβίαση της ιερότητας και της ισλαμικής ταυτότητας του τεμένου Αλαξά. Τώρα τι σχέση έχουν οι Γαζέοι με το Αλαξά, αυτό πραγματικά μου ξεφεύγει. Όμως είπαμε ότι εδώ παίζουν οι διάφορες ισλαμιστικές φατρίες εντός του Παλαιστινιακού κράτους το παιχνίδι του πολέμου δια αντιπροσώπων. Και για μένα, όπως το βλέπω, έχουμε δύο συγκλίνοντες χειριστές, puppet masters, που ελέγχουν τα ανδρίκελα εκ του μακρόθεν. Έχουμε την Τουρκία δια της μουσουλμανικής αδερφότητας, που εξάλλου εδρεύει και στην Κωνσταντινούπολη, και το Ιράν δια της Χεζμπολάχ. Δεν είναι τυχαίο ότι προηγούνται δηλώσεις Τούρκων, αλλά και συναντήσεις ανθρώπων της Χαμάς με τα εντός αγικών αφεντικά τους της Χεζμπολάχ, λίγο πρώτης επιθέσεως. Θα μου πείτε, δεν το είδε κανένας, ούτε οι Ισραηλοί, ούτε οι Αμερικανοί. Να θυμίσω σε αυτό το σημείο ως μικρή παρένθεση, διότι έχω ρωτηθεί πάρα πολλές φορές γι' αυτό το θέμα. Καλά, δείτε, το πήραν χαμπάρι. Ο Ισραηλινός στρατός είχε επιλυγεί από μια λευκή απεργία που είχε οργανώσει αριστερά με τις ευλογίες της μη αμερικανικής κυβέρνησης. Σκοπός τους ήταν να ξεφορτωθούν και τον ενοχλητικό Νετανιάου. Αλλά και, και τα άλλα δεξιά κόμματα που κυβερνούσαν μαζί τους. Παράλληλα, έχουμε ένα σφιχτό μπλοκάρισμα, μακάρισμα, για να χρησιμοποιήσουμε ποδοσφαιρικούς όρους, της Τουρκίας στα Παλαιστινιακά εδάφη, τα οποία εδώ προχωράνε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Και εδώ είναι το αξιοπερίεργο, ότι στο επιτελείο του Δημοκρατικού Κόμματος και, κυρίως στο επιτελείο της Καμάλα Χάρης, αλλά και του πρόεδρου Μπάιντεν, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν είναι μέλη, συμπαθούντες, ή έχουν εκφράσει δημόσια τη στήριξή τους στη μουσουλμανική αδερφότητα. Και να πιάσω πρώτο και καλύτερο τον Τζέικ Σάλιβαν, ο οποίος κάθε λίγο και λιγάκι συναντιέται με τον Χακάν Φιντάν, τέως αρχηγό της ΜΜΕ, τώρα υπουργό εξωτερικών της Τουρκίας. Η μουσουλμανική αδερφότητα έχει βαθιά ριζωμένα τα πλοκάμια της μέσα στην αμερικανική κυβέρνηση, μέσω διαφορετικών οργανώσεων, ΜΚΟ κτλ. Μία είναι η Open Society, η Soros κτλ. Άλλες, μην μπούμε. Και εκεί ερχόμαστε στο πάρα πολύ ενδιαφέρον, που είναι και ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο η Αμερική τα έχει κάνει σαλάτα στην Μέση Ανατολή. Είναι από άγνοια. Είναι, ή μήπως είναι ότι το αμερικάνικο σύστημα, όντας διαβρωμένο και εκ των έξω, έξωθεν διαβρωμένο από παράγοντες όπως η μουσουλμανική αδερφότητα, παίζει ακριβώς το παιχνίδι των δύο περιφερειακών δρόντων. Θέλω και οι δύο να τοποθετηθείτε, διότι όσο σημαντικό είναι το Ιράν στο θέμα του αναβρασμού στην Μέση Ανατολή και στην Παλαιστίνη, τόσο και η Τουρκία. Διότι παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι έχουμε δύο παλές αυτοκρατορίες, οι οποίες θέλουν να αναβιώσουν την θέση τους. Πριν όμως, και την ώρα που κλείνω, ας βάλουμε λίγο ένα μικρό χάρτη, να δείτε, έχουμε το χάρτη που μας έστειλε ο κ. Στασιός, για το πώς ξεκίνησε η μουσουλμανική επιρροή στην... Το βλέπουμε πολύ γρήγορα, πώς ξεκίνησε από τον 7ο αιώνα η μουσουλμανική επιρροή στην περιοχή. Ξεκίνησε από τη Μέκα Μεδίνα, προχώρησε. Η θρησκεία του Ισλάμ, και βλέπουμε σιγά σιγά καθώς πώς αναπτύχθηκε στην περιοχή, όπου μετά εξαπλώθηκε ακόμα περισσότερο, και μας είχες δείξει και το χάρτη Αλέξανδρε πριν με τους κριτικούς. Ξανά βλέπουμε πόσο μικρό ξεκίνησε και πόσο τελικά κατέληξε να έχει αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, 1,5 δισεκατομμύριο πιστούς σε όλο τον κόσμο. Κάπου εκεί. Αν μου επιτρέπεις, Τζόναθα, να κάνω μια παρατήρηση, το οποίο θα το αναφέρουμε φαντάζομαι και μετά. Δύο πάρα πολύ σημαντικά κράτη στην ανάπτυξη του Ισλαμιστικού κινήματος αποτελούν και η Αίγυπτος και το Ιράν. Δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο πιο σημαντικοί πολιτισμοί της περιοχής με ιστορικό βάθος είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργήσαν ουσιαστικά τα θεμέλια προκειμένου το Ισλάμ να μπορέσει να εξαπλωθεί σε μια περιοχή στην οποία παραδοσιακός δρόν ήταν ο Ελληνισμός, έτσι. Δεν πιστεύω να θεωρεί κανένας ότι οι Άραβες προερχόμενοι από την έρημο είχαν την πνευματική, διοικητική και γενικά την πολιτισμική τεχνογνωσία προκειμένου να εξαπλώσουν τη θρησκεία τους σε τόσο μεγάλα κομμάτια, στα οποία επί αιώνες επικρατούσαν δρόντες οι οποίοι ήταν τελείως διαφορετικοί. Αυτό σαφώς το πήρανε από τους Αιγυπτίους και τους Ιρανούς. Αυτοί ήταν οι πρωτομάστορες, οι οποίοι, εδώ βέβαια θα διακλαδωθεί η συζήτηση πιθανώς σε μια πολύ μεγάλη ιστορική αναδρομή που αξίζει όμως να την πούμε. Η Αίγυπτος ήταν η κοιτίδα του μονοφυσιτισμού. Αυτό αποτελούσε ένα πάρα πολύ μεγάλο ρήγμα στην τότε Βυζαντινή Αυτοκρατορία, και κάπως έτσι οι Αιγύπτιοι δεχτήκανε πολύ πιο εύκολα το Ισλάμ από εκεί και πέρα. Σε κάθε περίπτωση όμως, εξ αφορμής αυτό το χάρτη που δείξαμε πριν λίγο για την εξάπλωση του Ισλάμ, θεωρώ ότι και στη σημερινή εποχή δύο από τα σημαντικότερα Ισλαμικά κράτη τα οποία παίζουν ρόλο στην περιοχή ούτως ή άλλως είναι η Αίγυπτος και το Ιράν, όπως είπαμε και πριν. Ναι.
Και αυτό, τώρα είναι η ώρα, νομίζω, να δείξουμε το επόμενο διαδραστικό χάρτη με την εξάπλωση λίγο μετά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πάμε να το δούμε. Ναι. Ξεκινάει λοιπόν από τη Μικρά Ασία και σιγά σιγά εξαπλώνεται. Βαλκάνια, Μικρά Ασία, Εύξηνος Πόντος, κάνει το 16ο αιώνα το μεγάλο άλμα, 16ο, 17ο, μικρές αλλαγές, 18ο και μετά έρχεται σιγά σιγά η συρρίκνωση. Όπου φτάσαμε ουσιαστικά να καταληθεί μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Όμως αυτό έδωσε μια κουλτούρα στην Τουρκία, ότι ακόμα είναι κοσμοκράτηδα, μια κουλτούρα που και οι Ιρανοί την έχουν και οι Τούρκοι την έχουν. Βλέπετε πλέον μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, σε λίγο θα δείτε ότι η Τουρκία, και εκεί σταματάμε, θα το διακόψουμε εκεί, διότι στην Τουρκία μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο τα παράλια δόθηκαν στην δύναμη στην οποία συμμετείχε η Ελλάς, ο νότιο κομμάτι δόθηκε στους Γάλλους και συνεχίζουμε μετά την επανάσταση των Νεότουρκων, που πλέον η Τουρκία αποκτά το δικό της το σημερινό εδαφικό χαρακτήρα, όμως ονειρεύεται τις παλαιότερες εποχές της. Άρα δύο παίκτες. Το θέμα, το ερώτημα είναι, αυτοί οι δύο παίκτες πώς αλληλοεπιδρούν και πώς επηρεάζουν την αμερικάνικη εξωτερική πολιτική, διότι όλα αυτά, κατά την άποψή μου, προέρχονται από την αδυναμία προβολής ισχύως των ΗΠΑ, η οποία έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Δηλαδή, επί Αραβικής Άνοιξης υπήρχε αυτό που μας ανέλησε ο Πέτρος, υπήρχε η σκέψη ότι θα βάλουμε με τροπιαθή καθεστώτα, έλεος δηλαδή, ανομόρση των αδελφών μουσουλμάνων ενός ναζιστο ισλαμοφασιστικού κινήματος μπορεί να είναι μετριοπαθής. Δηλαδή αυτό μου ξεφεύγει τη λογική. Οι Ναζί μπορεί να είναι μετριοπαθείς, δεν ξέρω. Πέτρο, νομίζω σε σένα ο λόγος για αυτό το θέμα. Ναι, εδώ ήταν μια αποτυχία ανάγνωσης των ισορροπιών και των καταστάσεων από την διοίκηση Μπαράκ Ομπάμα. Με συγχωρείς, θα γίνω πολύ δεικτικός. Ήτανε ηθελημένη, ήτανε λάθος. Δηλαδή, μπορεί να είναι κανείς στα γεωπολιτικά τόσο ηλίθιος που να θεωρεί ότι ένα κίνημα, μια τρομοκρατική οργάνωση που ξεκίνησε από οργανωμένη από το ναζιστικό κόμμα, από τον Julius Streicher, τον εκδότη του περιοδικού Der Sturm, ο οποίος την οργάνωσε και τη χρηματοδότησε και μέχρι υπήρχαν μουσουλμανικές ταξιαρχίες της μουσουλμανικής αδελφότητος, ακόμα και στην Ελλάδα τη γνωρίσαμε, οι Τσάμιδες. Αυτό μπορεί, δηλαδή, ή ηλίθιος θα είσαι ή κάτι θέλεις άλλο και δεν μας το λες. Πέτρο, ναι, εδώ υπάρχει μια ιστορική διάσταση που προφανώς τη γνωρίζαν οι αναλυτές. Μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με τα έγγραφα τα οποία βγήκαν από το Wikileaks, όλη η προετοιμασία της Αραβικής Άνοιξης είχε γίνει από την CIA και ποιος ήταν μάλιστα και ο διαμεσολαβητής, ήταν ο Μακέιν. Αυτός είχε κατέβει και είχε κάνει την προετοιμασία της κρυφές συνομιλίες, ώστε να ξεκινήσει όλη αυτή η αναταραχή στην περιοχή. Πρώτη και καλύτερη ήταν, αν θυμόμαστε καλά, η περίπτωση της Τινησίας, για να μην πάμε μετά στη Λιβύη. Από εκεί και πέρα όμως έθεσες ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, που είναι ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει τόσα δομικά λάθη στο κομμάτι της Μέσης Ανατολής? Και εδώ είναι μια απάντηση, η οποία
χρήζει ερμηνείας και σηκώνει μεγάλη συζήτηση και αναφερόμαστε και σε διαφορετικούς περιόδους, αλλά αναφερόμαστε και σε διαφορετικές διοικήσεις. Η μία εξήγηση που έγινε, γιατί δεν υπάρχουν μία ερμηνεία, υπάρχουν πολλές ερμηνείες για διαφορετικό τρόπο που διαχειρίζονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, στο βάθος των τελευταίων δεκαετιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μία ερμηνεία, λοιπόν, η γενική ερμηνεία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν πωλής στα κέντρα λήψης αποφάσεων αντιστρατεύονται τα πραγματικά τους συμφέροντα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες άλλες προτεραιότητες, οποίες στο τέλος είναι αυτές οι οποίες είναι πάνω από το στο πώς πρέπει να δρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για το κοινό καλό. Αυτή η θεωρία κουμπώνει στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής ότι υπέρμετρα, και θα αναφερθώ κιόλας και πιο συγκεκριμένα, μονόπλευρα υποστηρίζουν το Ισραήλ και ότι κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργούν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στον αραβικό κόσμο, μια εγγενής αντιπάθεια και μια μνησικακία έναντι των αραβικών, έναντι των Αμερικανών από τους Άραβες. Υπάρχει ένα περίφημο βιβλίο του Μέρσερ Χάιμερ και του Walt, το οποίο αναφέρεται το ρόλο που παίζει το Ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς δρά στη λήψη αποφάσεων σχέση με τη Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν μια εξήγηση για το κομμάτι της Μέσης Ανατολής είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά ταυτίζονται απόλυτα με το συμφέροντο του Ισραήλ, το οποίο κατά τη δικιά μου άποψη ισχύει μερικώς, διότι όπως είπαμε έχουν ένα ρόλο διαμεσολαβητικό κατά τη διάρκεια των χρόνων για την διένεξη ανάφερνα στους Παλαιστινίους και στους Ισραηλινούς, αλλά γενικά και στον αραβικό κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι το 1991 με την καταιγίδα της Ερήμου ο μπαμπάς Μπούς έδρασε κατά ένα τρόπο πάρα πολύ πυροσβεστικό στην περιοχή και μάλιστα κέρδισε και το σεβασμό τουλάχιστον για τη μια δεκαετία των Αράβων με χώρες οποίες συμμαχίσανε μέχρι να έρθει η διοίκηση βασικά του γιού του. Υπάρχει εξήγηση μετά ότι από τα συμφέροντα τα οποία συμμετέχουν στο κέντρο λήψης αποφάσεων έχουν καταλυτικό ρόλο. Όπως παραδείγματος χάρη, η επέμβαση στο Ιράκ ταυτίστηκε εν πωλής με τρεις δρόντες. Ταυτίστηκε βασικά με το πετρελαϊκό λόμπι, ταυτίστηκε με το στρατιοβιομηχανικό σύμπλεγμα και ταυτίστηκε επίσης και με μια υπέρμετρη θεώρηση που είχε τότε η Αμερικανική ηγεσία στο τι μπορεί να καταφέρει σε έναν μονοπολικό κόσμο. Οι τραγωδίες της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται The Tragedy of US Foreign Policy, το οποίο εκεί ουσιαστικά καταγράφει τον τρόπο που πολλές φορές οι Ηνωμένες Πολιτείες δρούν τόσο αντιφατικά. Η Ουάσιγκτον κάνει πάρα πολλές φορές λάθους υπολογισμούς. Και αυτοί οι λάθους υπολογισμοί είναι που στην πορεία δημιουργούν και τα αρνητικά αποτελέσματα. Αυτό το βλέπουμε εμφατικά από το 2001, ουσιαστικά μέχρι και το 2017 που ανέλαβε την Προεδρία ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή έχουμε ουσιαστικά 17 έτη λανθασμένων επιλογών στη Μέση Ανατολή. Αλέξανδρε. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που αναφέρει ο κ. Στασιός. Θα προσθέσω και μία άλλη έτσι, εκδοχή. Το έχω αναφέρει και άλλες φορές σε άλλες αναλύσεις ότι θεωρώ πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν τα πράγματα τελείως χωροταξικά, ειδικά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ακόμη και ο Χάντιγκτον, όταν επιδίωξε να κάνει μια πιο ποιοτική μελέτη, μια πιο έτσι, πολιτισμική ανάλυση, η οποία θα έδινε κάποιες λύσεις στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική, ο διαχωρισμός που κάνει εν πωλής είναι κάπως χονδροειδής. Δεν περιγράφει επακριβώς τα πράγματα έτσι όπως είναι, ειδικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Για παράδειγμα, έβαλε την Ελλάδα σε ένα ορθόδοξο τόξο, παραβλέποντας ότι η ορθοδοξία της Ελλάδος σε σχέση με την ορθοδοξία της Ρωσίας είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Έκανε ένα διαχωρισμό για το μουσουλμανικό κόσμο, πάλι λίγο χοντροκομμένο. Μην ξέροντας ή μάλλον αγνώντας ότι υπάρχουν πάρα πολλές φραξίες και πολλά ισλαμιστικά κινήματα ακόμη και μέσα στα ίδια τα κράτη. Επίσης παίζει ρόλο πάρα πολύ και η στρατηγική κουλτούρα.
Άλλη στρατηγική κουλτούρα έχει το Σιητικό Ιράν και άλλη στρατηγική κουλτούρα έχει η Σουνιτική Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα. Επομένως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι Αμερικάνοι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτό φυσικά είχε τα αποτελέσματά του στην περίφημη Αραβική Άνοιξη που αναφέραμε και πριν, η οποία θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες τραγικές στιγμές στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, διότι μέχρι και σήμερα έχει ανοίξει μέτωπα τα οποία ταλανίζουν και θα ταλανίζουν την Ευρώπη για πάρα πολλά χρόνια. Θεωρώ λοιπόν ότι γίνεται μία χωροταξική ανάλυση χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πολιτισμικοί παράγοντες. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, αν θέλετε, η μουσουλμανική αδελφότητα μπόρεσε μέσω του πολιτισμικού πυλώνα να διαρρήξει εκ των έσω και μέσω διαφόρων ιδεολογικών σχημάτων προερχόμενα από τη Δύση, για παράδειγμα το κύμα του ανθρωπισμού, είναι καθαρά δυτικό κατασκεύασμα, δεν υπάρχει στον υπόλοιπο κόσμο. Επομένως, οι δρόντες αυτοί, ακριβώς επειδή εκμεταλλευτήκανε το πολιτισμικό στοιχείο, μπορέσαν ουσιαστικά να επιτύχουν ένα πλήγμα μέσα στους ίδιους τους θεσμούς της Ευρώπης. Αυτό φυσικά δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη ακόμη και την υπερδύναμη που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επομένως, θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες από εδώ και πέρα, αυτό είχε αρχίσει να γίνεται με τις συμφωνίες του Αβραάμ. Οι συμφωνίες του Αβραάμ θεωρώ ότι αποτελούν μια εξωτερική πολιτική πολύ ιδιαίτερη για την περιοχή. Πήγανε να βρουν κάποιες ιδιαίτερες ισορροπίες, οι οποίες δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να βάλουν στην ανάλυση τους μια τεχνογνωσία η οποία ασφαλώς και θέλει πάρα πολύ θέλει κάποια σχήματα τα οποία είναι τελείως διαφορετικά από το να δούμε την υδρόγειο ως ενοποιημένους χώρους οι οποίοι μέσω της οικονομικής ένωσης και της πολιτικής όσμωσης θα μπορέσουν απλά να ενωθούν. Θεωρώ ότι η περιοχή αυτή θέλει πολύ πολύ μεγάλη εξειδίκευση και ειδικότερη στρατηγική αναπεριοχή. Συμφωνώ μαζί σου. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε για το θέμα των ΗΠΑ. Ότι οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι το Δημοκρατικό Κόμμα έχει εφαρμόσει τη λεγόμενη woke κουλτούρα και προσπαθεί να δικαιολογήσει τις πράξεις του, τη συμπεριφορά του, συνέχεια, με αυτή την περίεργη woke ηθική. Να ισοφαρίσει αυτά που δεν μαζεύονται. Δηλαδή, προσπαθεί και να καταδικάσει τη Χαμάς και να πει πόσο δίκιο έχει. Παρατηρούμε αυτή τη στιγμή στη ΣΥΠΑ μια τεράστια σύγχυση. Αυτή είναι ακριβώς τη σύγχυση που υπάρχει στα ΜΜΕ, τα κατευθυνόμενα, έτσι, ΜΜΕ, και στο Deep State, στο βαθύ κράτος. Δεν θέλει ούτε ένα ισχυρό Ισραήλ, και θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι εγώ θεωρώ ότι το Deep State ποτέ δεν ήθελε ένα ισχυρό Ισραήλ. Θεωρούσε το Ισραήλ ότι ένα πρόβλημα το οποίο έπρεπε να λυθεί, να φύγουν οι Εβραίοι ουσιαστικά από τα παταργονικά τους εδάφη. Θυμόμαστε το 52, η Αμερική συμμετείχε στον αποκλεισμό του Ισραήλ και τα πρώτα τους όπλα οι Ισραηλοί τα πήραν από τους Γάλλους, τα Μιστέρ, τα αεροπλάνα και μάλιστα λάθρα. Έγινε ολόκληρη ιστορία μέσω των μυστικών τους υπηρεσιών για να τα παραλάβουν στη Γαλλία και μετά να τα πετάξουν κυρίως είδε πώς. Και η αμερικάνικη εξωτερική πολιτική λίγο μαλάκωσε, θα μπορούσα να πω, υπέρ του Ισραήλ περίπου στα τέλη της δεκαετίας του 60 και όχι για άλλους λόγους, φαντάζομαι μόνο δεν ήταν πολιτικοί λόγοι. Βλέπανε το Ισραήλ ως μία απαραίτητη γέφυρα και παρατηρητήριο στον εναγκαλισμό της Σοβιετικής Ένωσης. Η Αμερικάνικη πολιτική μεταξύ του 60 και το 2 φορές έκανε πισωγυρίσματα.
Το είπες πάρα πολύ σωστά και εσύ Πέτρο και εσύ Αλέξανδρε, ότι από τον πόλεμο του Ιράκ και πριν από αυτόν υπήρξαν μεν επεμβάσεις, αλλά δεν ήταν το Ισραήλ το επίκεντρο της, της αμερικανικής πολιτικής. Ουσιαστικά, αν επενέβη στο Ιράκ, ήταν καθαρά για τον έλεγχο των στρατηγικών αποθεμάτων. Και εκεί είναι που έχουμε πει εμείς σαν East Med Strategic Studies και έγινε ασμένως δεκτή η πρότασή μας στην Αμερική για το Dehormuzification Project, δηλαδή να μεταφέρονται με αγωγούς τα αέρια και τα πετρέλαια της, των χωρών του κόλπου, πλην Κατάρ, να μεταφέρονται στην Αίγυπτο αλλά αυτό, και από εκεί και πέρα να μεταφέρονται διαθαλάσσεις παρακάμπτοντας τον ισμό του, τον πορθμό του Σουέζ. Αυτή η πρότασή μας που έγινε το 2019 έγινε αμέσως δεκτή από τον διευθυντή τότε της NSA, τον Richard Grenell, πέρασε στα ανώτατα κλιμάκια, ήρθε, το λέω με πάρα πολύ υπερηφάνεια, ήρθε από την Ελλάδα αυτή η πρόταση, από το δικό μας στρατηγικό κέντρο και είχα την τιμή να την παρουσιάσω στο συνέδριο που είχαμε κάνει στο Πολεμικό Μουσείο, στο οποίο βέβαια η ελληνική κυβέρνηση τότε έλαψε δια της απουσίας της, η νεοεκλεγική κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε κάνει μεγάλες προσπάθειες να βοηθήσουμε το 3-1, το οποίο τορπιλίστηκε. Και ήρθα στο 3-1 ακριβώς για να δείξουμε ότι οι συμφωνίες του Αβραάμ ήταν μια κατάληξη μίας από τις φάσεις ειρήνης. Η αμερικάνικη λοιπόν εξωτερική πολιτική συνήθως όταν είναι δημοκρατική ρέπει προς πολεμικές επιχειρήσεις, δείτε τη Ιουγκοσλαβία, που πάλι ήταν μια πολεμική σύγκραξη η οποία πάλι είχε το θρησκευτικό στοιχείο, ήταν Ισλάμ έναντι χριστιανισμού. Και είναι πάντα ένα από τα... εκτός του ότι υπάρχει ανάμειξη αδελφών μουσουλμάνων εκεί, μέσω Τουρκίας, πάντα έχουμε το ίδιο πρόβλημα στην Εγγύης Ανατολή και στα Πέριξ. Λοιπόν, βλέπουμε μια Αμερική, και θέλω να το σχολιάσετε και οι δύο αυτό, η οποία έχει τα high της και τα low της. Συνήθως όταν λέω high όταν είναι η περίοδος ειρήνης και low όταν είναι η περίοδος πολέμου. Τώρα είμαστε πιο, αρκετά low, αλλά δυστυχώς μπορεί να πάει και πολύ πιο low, διότι, μην ξεχνάτε, έχουμε δύο χώρες, Ιράν και Ισραήλ, οι οποίες έχουν nuclear potential, πυρηνική δυνατότητα. Ας ξεκινήσουμε τώρα με τον Πέτρο. Ναι, αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να τονίσω είναι ότι δυστυχώς αυτή τη στιγμή, και το λέω δυστυχώς γιατί βλέπω τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τη χώρα που ηγείται της Δύσης, αυτό που λέμε του δυτικού πολιτισμού, μια εντελώς αδύναμη προεδρία, μια προεδρία που ουσιαστικά ο ανώτατος άρχοντας δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του. Η δε αντιπρόεδρος, η Καμάλα Χάρις, είναι σαν να μην υπάρχει. Και είναι πολύ αρνητική αυτή η συγκυρία για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι διότι έχουμε από τη μία μεριά ένα επιθετικό Ισλάμ και από την άλλη έχουμε την απειλή της Κίνας, η οποία ουσιαστικά καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο. Όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά κυρίως σε δείκτες οικονομικούς. Η αποτυχία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή με την παρούσα κυβέρνηση φάνηκε, επειδή κάναμε και αναφορά πριν για τον Τζακ Σάλιβαν, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ δύο εβδομάδες πριν γίνει το χτύπημα της Χαμάς, είπε ότι διανύουμε μια από τις πιο ήρεμες περιόδους και από τις καλύτερες, οι οποίες υπάρχουν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Αυτό δείχνει βασικά και έλλειψη της κατάστασης, αλλά δείχνει και έλλειψη βασικά και γνώσης. Ξέρεις τι, δεν είναι τυχαίο όμως ότι αυτή η δήλωση έγινε μετά από συνάντηση με το Φιντάν, μία από τις πάρα πολλές του, όπου πέρασε το μήνυμα που θέλανε οι Τούρκοι. Ηρεμήστε και εμείς δουλεύουμε από πίσω. Ξέρετε τι, είναι αυτό που είπα πριν. Προσπαθώ πραγματικά να καταλάβω αν είναι οι άνθρωποι
εκεί στο Δημοκρατικό Κόμμα εντελώς ηλίθιοι ή αν καθοδηγούνται. Και εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ηλίθιοι. Όπως λέει και ο, there are very smart people, όπως λέει και ο Τραμπ και πολλές φορές παρεξηγείται. Αποκαλεί τους, και τους Ιρανούς και όλους. Very smart people, πολύ έξυπνους άνθρωπους. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι θέμα ηλιθιότητος, βλακείας ή ευπιστίας. Εγώ πιστεύω ότι έχουν σκοπό όλες αυτές οι ανομαλίες του πολιτικού, του διεθνούς συστήματος τελικά να έρθουν σε όφελος, μπορεί να μην είναι όφελος τον ΗΠΑ, αλλά μπορεί να είναι προσωπικό όφελος ή κάποιον ανθρώπων που τους καθοδηγούν. Αυτό είναι πραγματικά που εμένα με τρομάζει ως μελετητή της διεθνούς, γιατί αυτή τη στιγμή, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να εκραγεί ένας παγκόσμιος πόλεμος και μπορεί και πυρηνικός. Διότι στην περίπτωση της Ουκρανίας και της Ρωσίας έχουμε τουλάχιστον μια Ρωσία που έχει μια ιστορία αυτοσυγκράτησης. Στην περίπτωση του Ιράν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει αυτοσυγκράτηση. Οι άνθρωποι όταν θα αποκτήσουν την ώρα που θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα πυρηνικά όπλα στο Ισραήλ θα τα χρησιμοποιήσουν εκείνη τη στιγμή. Αλέξανδρε. Είναι αυτό που αναφέραμε και πριν. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολιτισμικό έλλειμμα στρατηγικής τεχνογνωσίας, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγάλοι παίχτες αυτή τη στιγμή της περιοχής, και όταν λέω μεγάλοι εννοώ παίχτες οι οποίοι έχουν μια αλφα ισχύ, αξιοποιούν κυρίως τον πυλώνα του πολιτισμού και σε δεύτερο βαθμό τον οικονομικό πυλώνα. Ανέφερα στην αρχή και νομίζω ότι είναι καιρός να το αναφέρουμε και αυτό, για το ζήτημα του Κατάρ. Το Κατάρ αυτή τη στιγμή αποτελεί τα γραφεία ελέγχου και συντονισμού του Ισλαμιστικού κινήματος ανά τον κόσμο. Στα ΔΕΦ του Κατάρ, ας πούμε, δρεύει, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, και το πολύ γνωστό κανάλι Al Jazeera, το οποίο αποτελεί την προμετωπίδα της επικοινωνιακής προπαγάνδας των αδελφών μουσουλμάνων. Από την άλλη, έχουμε μια Τουρκία η οποία, παρότι αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ, εν τούτης, τα τελευταία χρόνια με την γεωστρατηγική στροφή προς την Ευρασία που έχει κάνει, υπό άλλες συνθήκες θα οδηγούσε το δυτικό κόσμο σε μια κατάσταση πιθανώς και αποπομπής της από την συμμαχία. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Επίσης, ο δυτικός κόσμος παρατηρούμε ότι επιδεικνύει πάρα πολύ χαμηλά αντανακλαστικά στο να αντιμετωπίσει το αναδυόμενο πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης, το οποίο πρόβλημα αυτό ενέχει φυσικά και στον πυρήνα του την Ισλαμιστική τρομοκρατία, όπως έχουν άλλωστε δηλώσει όχι αναλυτές, αλλά εκθέσεις μυστικών υπηρεσιών. Και οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες της Γαλλίας και της Γερμανίας και της Αγγλίας έχουν αναφερθεί στον αποσταθεροποιητικό ρόλο, τον οποίο θα παίξουν αύριο μεθαύριο πληθυσμοί μη αφομοιώσιμοι. Επομένως, εδώ έχουμε να κάνουμε ξεκάθαρα με μια πολιτισμική διείσδυση, η οποία, όπως είπαμε και στην αρχή, έχει φτάσει μέχρι σε επίπεδο πανεπιστημίων. Η μουσουλμανική αδελφότητα έχει χρηματοδοτήσει πάρα πολλά αμερικανικά πανεπιστήμια, έχω να σας πληροφορήσω. Έχουν γίνει ομιλίες από τον αρχηγό, τον πρώην αρχηγό, νομίζω έχει πεθάνει αυτή τη στιγμή, της μουσουλμανικής αδελφότητας, τον Αλ Ζαρκάουι, ο οποίος έδινε διαλέξεις σε Αμερικανούς πολίτες, φαντάζομαι Ισλαμικής και μουσουλμανικής καταγωγής, οι οποίες ομιλίες είχαν σκοπό την τζιχαντοποίηση και την διαδικασία χώρισης εξτρεμιστικών συναισθημάτων σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Επομένως, βλέπουμε δηλαδή ότι δρόντες όπως το Κατάρ, το οποίο αποτελεί ένα πάρα πολύ μικρό κράτος, έτσι. Το Κατάρ είναι 2,5 εκατομμύρια πληθυσμό, εκ των οποίων Καταριανοί είναι μόνο οι 300.000. Και παρόλα αυτά, βλέπετε τι επιρροή έχει καταφέρει να ασκήσει σε δρόντες όπως, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γνωστό το σκάνδαλο που έγινε πρόσφατα στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου αποκαλύφθηκε ο ρόλος του Κατάρ σε χρηματοδότηση όχι μόνο πολιτικών, αλλά και ΜΚΟ και διαφόρων Ινστιτούτων, τα οποία προωθούν διάφορα πολιτισμικά αφηγήματα, τα οποία έχουν ως απότερο σκοπό τη στρατηγική απονεύρωση του δυτικού κόσμου.
Επομένως, θεωρώ ότι η αμερικανική πολιτική έχει πέσει θύμα αυτής της πολιτισμικής απονεύρωσης, απότοκο της οποίας είναι και αυτό που ανέφερες, Τζόναθαν, η λεγόμενη woke κουλτούρα, η οποία woke κουλτούρα αποτελεί ουσιαστικά μια στρέβλωση του ανθρωπισμού, ο οποίος για από αλλού ξεκίνησε και αλλού βλέπουμε να καταλήγει. Θα σε διακόψω. Είναι θύμα ή θύτης. Είναι πολύ... Κρατάω πάρα πολλές επιφυλάξεις και θέλω και τη δική σου αντίδραση, Πέτρο. Είναι δυνατόν να είναι τόσο... να θρέφουν το φίδι που θα τους καταστρέψει. Αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, αλλά με πρόλαβες, Αλέξανδρε. Τα αμερικανικά πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή, αλλά και στην Αγγλία, προσοχή, είδατε τεράστιες διαδηλώσεις μουσουλμανικών πληθυσμών στην Αγγλία, πάρα πολύ ριζοσπαστικοποιημένων, αλλά κυρίως επειδή αναφερόμαστε σήμερα στην Αμερική, μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην Αμερική, διότι καλώς ή κακώς είναι η ρίζα του κακού, είναι το αίτιο, αυτό που θα μπορέσει να μας ξαναφέρει στην ισορροπία, τουλάχιστον όχι τώρα, ίσως έναν μελλοντικό χρόνο. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Ενώ ξέρουν τόσο καλά ότι αυτοί οι πληθυσμοί ριζοσπαστικοποιημένοι είναι ό,τι χειρότερο. Εδώ οι γειτονικές χώρες, η Ιορδανία, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία λένε εμείς δεν παίρνουμε ούτε έναν. Και τους παίρνει η Αμερική. Όταν ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε για το... τονίζει το Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα, αναφέρεται στην Κενία το σομαλική καταγωγή του Ομπάμα. Και βλέπουμε ότι σε πάρα πολλές χώρες μουσουλμανικές και η Τουρκία και το Ιράν κάνουν πάρα πολύ μεγάλο εντός εισαγωγικών ιεραποστολικό έργο και ριζοσπαστικοποιούν τους εκεί πληθυσμούς. Η Τουρκία ξέρουμε ότι έχει βάση στη Σομαλία, στη Λιβύη, στο Τζιμπουτί, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, μια δουλειά που δεν κάνουμε εμείς. Έτσι. Πρέπει και να τα πούμε. Η Τουρκία καταφέρνει και projects, δηλαδή προβάλλει και προτείνει, προτάσει την ισχύ της πάρα πολύ μακριά από τα σύνορά της. Και το θέμα είναι το εξής. Η Αμερική καταλαβαίνει, και δεν μιλάω για τον απλό κόσμο, μιλάω για την ελίτ. Καταλαβαίνει ότι υιοθετώντας όλα αυτά τα τζιχαντιστικά μοτίβα, ουσιαστικά υποσκάπτει την θέση της. Ή υπάρχει μήπως κάτι το οποίο μας διαφεύγει, και εδώ θέλω την αντίδραση, μας διαφεύγει κάτι και δεν καταλαβαίνουμε γιατί η Αμερική και οι δυτικές χώρες υποδέχονται κατά χιλιάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες εκατομμύρια τόσο ριζοσπαστικοποιημένους πληθυσμούς, οι οποίοι ξέρουν ότι θα στραφούν εναντίον τους μετά και θα βγουν με τις χαντζάρες στις πλατείες. Και το έχουμε δει. Η Ευρώπη κάθε μια, δύο, τρεις μέρες έχει μια δολοφονική επίθεση με μαχαίρια. Το ίδιο και στην Αμερική. Δεν το καταλαβαίνω. Ή μήπως αυτό είναι το σχέδιο. Δεν είναι ρητορική ερώτηση και θέλω πάνω σε αυτό να μου πείτε και οι δύο τις σκέψεις σας. Μήπως τελικά αυτό είναι και το ζητούμενο. Να ξεκινήσουμε από τον Πέτρο. Τον έχουμε αδικήσει λίγο. Ιωάννα, θέτεις ένα πολύ σημαντικό ερώτημα και είναι και επίκαιρο. Αποτελεί μάλιστα και ατσέντα σε προεκλογικές αναμετρήσεις, τουλάχιστον από ορισμένα ταυτοτικά κόμματα στην Ευρώπη. Εγώ το βλέπω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της παρακμής συζήτησης. Βλέπω ειδικά τις ΗΠΑ βρίσκονται σε ένα declinism, ο οποίος είναι μία αναστρέψιμη διαδικασία κατά πολλούς. Αυτό μεταφράζεται σε ένα βάθμα του λεγόμενου πολιτιστικού πολέμου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα από αυτά είναι και το θέμα των μεταναστών, οποίοι περνάνε τα σύνορα, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε την κρίση που υπάρχει στα σύνορα με το Μεξικό και πώς υπάρχει έξαρση της εγκληματικότητας αυτή τη στιγμή και τις κοινωνικές εντάσεις που έχει δρομολογήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει
σημασία να πω κάτι το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Επειδή υπάρχει πραγματικά αυτή η διαφωνία αυτή τη στιγμή, υπάρχει αυτός ο πολιτικός ζυχασμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκφράζεται και με κριτήρια πολιτιστικά, αλλά και αφορά μια πολιτική ατσέντα. Ένας ρεπουμπλικάνος βουλευτής, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Γκάτζο, είπε ότι τα νομοσχέδια τα οποία έρχονται και περνάνε, μπαίνουμε και λίγο σε κομμάτια εσωτερικής πολιτικής αυτή τη στιγμή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα νομοσχέδια πολλές φορές φέρνουν δημοκρατική, δεν έχει να κάνει με μια διαφορετική αντίληψη στο πώς βλέπουμε τα πράγματα ή με τους διάφορους παραμέτρους, αλλά είναι η σύγκρουση μεταξύ της λογικής και του παραλόγου. Και νομίζω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί πια έχουμε φτάσει. Δηλαδή, υπάρχει έλλειψη ουσιαστικά σχεδίου και πάμε με μία ατσέντα αυστηρά μονομερής, αυστηρά ταυτωτική στο πώς προσεγγίζουμε τα ζητήματα. Και στο κομμάτι ειδικά των δημοκρατικών, δηλαδή αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αλήθεια ότι βλέπουμε πολλά περίεργα πράγματα, τα οποία και εγώ αναρωτιέμαι. Και ένα από αυτά, παραδείγματος χάρη, είναι, μπαίνω έτσι και θα απαντήσω ακριβώς αυτό το οποίο έχεις ρωτήσει. Είναι, παραδείγματος χάρη, λογικό ένα κόμμα, το δημοκρατικό, να μην έχει έναν υποψήφιο πέρα από τον υπέργυρο πρόεδρο αυτή τη στιγμή, δηλαδή μέσα από μια ισοκομματική διαδικασία δεν υπάρχει μια ακόμη άλλη αξιολόγητη προσωπικότητα? Ενώ παραδείγματος χάρη τη μεριά του Ρεπουμπλικάνου υπάρχουν 8 υποψήφοι πέρα από τον Τραμπ, ο οποίος θα κερδίσει και λογικά την ισοκομματική διαδικασία. Τώρα, αν περάσουμε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, στην Ευρώπη, νομίζω ότι οι δυτικές κοινωνίες έχουν πια καταλάβει το τι γίνεται και γι' αυτό και ψηφίζουν, αν το δούμε σε ένα βάθος τουλάχιστον τελευταίας δεκαετίας, τα λεγόμενα ευρωσκεπτικιστικά, τα λεγόμενα πατριωτικά, εθνοκεντρικά, εθνικιστικά κόμματα, βλέποντας ότι ουσιαστικά ο δυτικός πολιτισμός, με τον τρόπο που η άρχουσα τάξη, οι πολιτικές ελίτ χειρίζονται τα πράγματα, ο δυτικός πολιτισμός και οι αξίες πεθαίνουν. Είναι σε μια διαδικασία, δηλαδή, η οποία βάλεται από πολλές κατευθύνσεις και θα πρέπει να αντιστραφεί. Τώρα, αν είναι μια συνειτή διαδικασία εκπορευόμενη από κέντρα ή είναι πραγματικά μια αντίληψη λανθασμένη που ένα μέρος της κοινωνίας το έχει υιοθετήσει, πιστεύω ότι είναι κυρίως το πρώτο κομμάτι και αυτά τα κέντρα εξουσίας διοχετεύουν, κάνουν μια διάχυση αυτών των στρεβλώσεων ουσιαστικά εναντίον της λογικής σε κομμάτι της κοινωνίας, του δυτικού κόσμου. Αλέξανδρε. Συμφωνώ σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, στο 100% βασικά, για να είμαι ειλικρινής, με αυτά που λέει ο κύριος Στασιώτης, έχει απόλυτο δίκιο. Πέρα από το γεγονός ότι, αν βγάλουμε εκτός βασικά το ενδεχόμενο χρηματισμού, το οποίο σε κάποιες των περιπτώσεων έχουμε την απόδειξη ότι συμβαίνει, όπως για παράδειγμα στο σκάνδαλο που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο από την Κατάρ, ή σε κάποιες περιπτώσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες ξέρουμε ότι χρηματοδοτούνται από άλλους δρόντες. Στο γενικότερο πλαίσιο συμφωνώ ότι υπάρχει αυτή η πνευματική και πολιτισμική στρέβλωση στη Δύση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Τα ευρωπαϊκά κράτη, λόγω ιστορικού βάθους, έχουν, όπως είπε και ο κ. Στασιώτης, συνειδητοποιήσει λίγο το τι συμβαίνει και αρχίζουν και κάνουν μια αργή αλλά σταθερή στροφή προς πολιτικές οι οποίες θα βάλουν, υποτίθεται, ένα φραγμό σε όλο αυτό που συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ θεωρώ ότι μερικές φορές τα πράγματα στον κόσμο είναι πάρα πολύ απλά. Το να αφήνεις την πολιτισμική σου ταυτότητα και τον αξιακό κώδικα, ο οποίος σε ξεχώριζε επί αιώνες σε σχέση με τους αντιπάλους σου, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι αποτελεί τροχοπέδι στην όποια στρατηγική θες αύριο μεθαύριο εσύ να εκπονήσεις, διότι πολύ απλά ο αντίπαλός σου θα συνεχίσει το νήμα από εκεί που το άφησε, ενώ εσύ για ιστορικούς λόγους και για λόγους βλακείας, να το πούμε έτσι, επέλεξες εδώ και 70 χρόνια ουσιαστικά να αυτοευνοχιστείς. Αυτό θεωρώ ότι βιώνει αυτή τη στιγμή ο δυτικός κόσμος. Ξαναλέω, δεν αποκλείω το ενδεχόμενο
κάποιοι άνθρωποι να έχουν βάλει και το προσωπικό οικονομικό του συμφέρον, το οποίο θεωρούν ότι εξυπηρετείται καλύτερα με το να υποστηρίξουν τέτοιου είδους πολιτικές. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρώ ότι έχει χαθεί αυτό που λέμε η τεχνογνωσία του αληθινού κόσμου. Νομίσαμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ότι αυτή η παγκοσμιοποιημένη οικονομία ουσιαστικά θα ισοπαίδωνε όλα τα ταυτοτικά ζητήματα και πλέον θα ήμασταν μια παγκόσμια κοινωνία, ένα παγκόσμιο χωριό, το οποίο θα ενωνόταν μεταξύ του μόνο με οικονομικούς δεσμούς και τίποτα παραπάνω. Φαίνεται όμως ότι η πραγματικότητα μας έχει χτυπήσει την πόρτα και η πραγματικότητα είναι κατά κύριο λόγο πολιτισμική και ταυτοτική, όπως ήταν ανέκαθεν. Ένας οποιοδήποτε γνώστης της ιστορίας μπορεί να το συνειδητοποιήσει αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Και πολύ απλά θεωρώ ότι η Δύση επέλεξε για διάφορους ιστορικούς λόγους να αυτοευνουχιστεί αποδεχόμενοι σχήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο πραγματικά συμβαίνει. Ναι, συμφωνώ απολύτως. Σε αυτό το σημείο θα δούμε ένα βίντεο. Πριν όμως δούμε το βίντεο, θα παρακαλέσουμε πάρα πολύ να εγγραφείτε στο κανάλι μας, να βάλετε και κανένα like, δεν μπορείτε να σχολιάσετε σήμερα, αλλά το έχουμε κλειστό για σχόλια, διότι κάνω το control από εδώ. Και ας δούμε το τελευταίο βίντεο που έχουμε και θα συνεχίσουμε πολύ σύντομα μαζί σας. What do you make of it, though? Because so far, our administration over here has not committed to denying Iran that $6 billion we agreed to pay them for the exchange of these five American hostages. So far, and we'll see, because the president's going to speak any moment now. I think my understanding is he and Vice President Harris just got off the phone with Bibi Netanyahu. So far, mm-hmm. they are not saying that they're going to stop the payment of this $6 billion to Iran, which at least according to the Wall Street Journal and now the Washington Post adding its own reporting saying was behind this attack. Mm-hmm. Look, it's really extraordinary the way this is juxtaposed, the attack with the $6 billion, because at the same time, at the very same time that the U.S. and Iran are negotiating this 5-against-5 prisoner swap with a $6 billion sweetener for Iran, the U.S. says the $6 billion was to show America's good faith, as between America and Iran. America has to show its good faith. And as they're doing that, at the very same time that they're making that deal and discussing and offering that $6 billion in cash, Iran is planning with Hamas, orchestrating funding, training, and working through this extraordinary plan to kill 1,000 Jews. And somehow America is not looking to get their money back? I mean, we got duped here. We got completely duped. You know, we made a gesture that, again, I wouldn't have done under any circumstances, but made a gesture of good faith only to find out that the person you're dealing with is planning a Holocaust. I mean, take the money back, for God's sake. I don't mm-hmm. it's not complicated to me. Why is the Biden administration, much like the Obama administration, so blind when it comes to Iran and so bent on signing this feckless nuclear deal? Yeah, look, this is this has been a problem for over a decade, and there's so many flaws in that deal. Even people say, well, if we hadn't gotten out of the deal, we wouldn't have this problem. No, we were never in a deal. We were never in a deal. Iran was cheating from day one, and in any event, if the deal was still in place and fully complied with by Iran, which they weren't, they'd be nuclear anyway in another year or two. So it's not like this deal made any sense under any circumstances, but. This is, forget about the $6 billion for a second, which is just to me a big insult. Look at a graph of the sales by Iran, per month of oil, the barrels of oil it's selling every month. Okay. And the number has gone up massively, dramatically over the last 3 years. We have taken, we had our, I hate to use the phrase, but we had our foot on their neck. We had this massive pressure on them. And they were reeling. And you know what? People say, well, Trump, let him off the hook by getting out of the deal. No, Iran was not, after we got out of the deal with Iran, Iran was still not enriching uranium beyond their prior levels. It was only after the election and Trump lost that they began to ramp up their enrichment of uranium. And the Biden administration didn't do anything about it. And they embraced them and they appeased them and they let them, sell oil all around the world and sell oil to China and make
billions and billions of dollars. And they didn't take that money and build hospitals or schools. They took that money and put it into their nuclear program. They put it into their ballistic weapons program. And they put it into their projects all around the region to create these satellite organizations why did the Biden administration do that? Is it naivete? Is it that, you know, this utopic belief that we can be friends and if we just extend the hand of friendship and be super nice, they're going to change? Yeah, I mean, you'd have to be a psychologist to know that I'm not. I mean, I think Obama started it with this view that, you know, Iran was just waiting to be let back into the community of nations with a pat on the back, and, you know, it was just a question of kind of speaking to them with respect. Massive miscalculation. Iran has no interest in any of that, and they've played us for fools now for 10 years. Και βέβαια κλείνουμε με το τελευταίο που βλέπουμε, τον Χακάν Φιντάν, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Αλέξανδρε, τη σκέψη σου πάνω σε αυτό. Άκουσα κάτι το οποίο αξίζει να μείνουμε εκεί. Θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι ακριβώς ζητάνε από το Ιράν. Δηλαδή, πάνε ουσιαστικά να ξεπαγώσουν κάποιο είδους κονδύλια, χωρίς ουσιαστικά το Ιράν να έχει δώσει κάποιο είδους αντάλλαγμα. Όπως το αναφέρει και ο κύριος στο βίντεο, μιλάμε ουσιαστικά για μια τακτική σαν και αυτή που ακολουθεί η Ελλάδα έναντι της Τουρκίας. Δηλαδή, μια τακτική κατευνασμού, η οποία πολύ απλά δεν θα οδηγήσει πουθενά. Στο τέλος ειδικά, για να σχολιάσω και την τελευταία εικόνα, βλέπουμε τον κύριο Μπλίνκεν, ο οποίος είναι με τον κύριο Φιντάν, ο οποίος κύριος Φιντάν, όπως ανέφερες και εσύ, αποτελούσε τον αρχηγό των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ένας πάρα πολύ επιχειρησιακός και ευφυής άνθρωπος, έχω να δηλώσω, ο οποίος έχει στήσει πάρα πολλά δίκτυα σε όλη τη Μέση Ανατολή. Και φυσικά το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι ο κύριος Φιντάν έχει πάρα πολύ έτσι στενές επαφές και αποτελεί και μεγάλο θαυμαστή του Ιρανικού Σιητικού καθεστώτος, έτσι. Επομένως, μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα πως οι δύο δρόντες, δηλαδή Τουρκία και Ιράν, τη δεδομένη στιγμή συμπλέκουν μεταξύ τους, διότι πολύ απλά με όχημα την Ισλαμική έτσι, πολιτισμική καλύπτρα, πάνε να χτυπήσουν ακριβώς τη Δύση στα ζωτικά της συμφέροντα και στη Μέση Ανατολή. Και σε αυτό το σημείο, να σημειώσω εγώ ότι δύο Ισλαμικά κράτη με παράλληλους στόχους, παράλληλους, δεν λέω ότι είναι συνεννοημένοι, αλλά κινούνται παράλληλα, διότι καταφέρανε και τραβήξανε μαζί με το άρμα της Κίνα και Ρωσία. Η Κίνα έκανε το brokering, το μεσίτη, στο να μπει το Ιράν και η Σαουδική Αραβία στους BRICS. Η Αμερική με την απίστευτη βλακώδη αιμονή των δημοκρατικών να τραβήξουν την ουδέτερη Ουκρανία στο άρμα του ΝΟΤ, προκαλέσαν τη μήνη της και την επίθεση της Ρωσίας. Και τώρα αυτή τη στιγμή πραγματικά εγώ συνέχεια θα επανέρχομαι στο ίδιο ερώτημα που έθεσε και στο προηγούμενο βίντεο ο διπλωμάτης ο Φρίντμαν, πάρα πολύ έμπειρος. Είμαστε τόσο ηλίθιοι. Πραγματικά γι' αυτό είναι και το αίτιο της μειούμενης επιρροής των ΗΠΑ. Δηλαδή είναι τόσο ηλίθιος ο δυτικός κόσμος. Δεν βλέπουμε την απλή αλήθεια που είναι μπροστά μας. Εγώ θέλω να κλείσουμε την εκπομπή ακριβώς αναφερόμενη σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, πού έγκυται η ηλιθιότητα των ΗΠΑ και της Δύσης. Ότι αφήνουμε το φίδι στον κόρφο μας να διαβρώσει την πολιτική μας σκέψη και τις σχέσεις εξωτερικής πολιτικής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε με ιδιαίτερη προσοχή εδώ στην Ελλάδα, διότι δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε στην εξωτερική πολιτική με βάση κάποιες αόριστες και νεφελώδεις ηθικολογίες,
αλλά με βάση το κρατικό μας συμφέρον. Μπορεί να σκεφτόμαστε το τι θα λέει η κάθε Γκρέτα Θέρνμπεργκ και ο κάθε επιχειρηματίας που βρίσκεται πίσω από πράσινη ανάπτυξη. Εδώ είδατε πώς παίζεται το παιχνίδι. Πράσινη ανάπτυξη, μειώνουμε παραγωγή των ΗΠΑ, αυξάνουμε Βενεζουέλα, Ιράν, το Ιράν κερδίζει τρελά λεφτά, ρίχνει τα λεφτά στην Χαμάς, στην τρομοκρατία και κινδυνεύει όλος ο κόσμος αύριο το πρωί να τυναχτεί από ένα κόκκινο κουμπάκι το οποίο θα έχει κάποιος παλαβός μουλά στο Ιράν. Θέλω έτσι για να κλείσουμε, να ξεκινήσουμε από τον Αλέξανδρο και να τελειώσουμε με τον Πέτρο. Αλέξανδρε. Μιας και το ανέφερες στον επίλογό σου, θα πω ότι η Ελλάδα, για να βάλουμε και τη χώρα μας λίγο στο παιχνίδι, έχει μια χρυσή ευκαιρία, ελέω και του ιστορικού της βάθος, ως ένας κατεξοχήν δρόν της Μεσογείου και της Ανατολικής Μεσογείου, να προσδώσει στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική μια τύπου τεχνογνωσία περιοχής, η οποία από εδώ και πέρα, σε συνδυασμό και με άλλα πράγματα φυσικά, προβολής ισχύως, τα οποία για την ώρα δεν κάνουμε, θα μπορέσουν ουσιαστικά να τραβήξουν ως ένα σημείο και την Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Ξαναπιάνω το ζήτημα των συμφωνιών του Αβραάμ από τον Πομπέο, ο οποίος Πομπέο, από ό,τι θυμόμουν, έδωσε και ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της Ελλάδος. Θεωρώ ότι το κλειδί βρίσκεται εδώ. Αυτή τη στιγμή ο δυτικός κόσμος ξέρει ότι στην περιοχή έχει κάποια κράτη τα οποία μπορούν αυτή τη στιγμή να παίξουν το ρόλο ενός νέου αναχωματικού δαχτυλίου, να το πούμε έτσι, απέναντι στον ισλαμικό εξτρεμισμό και γενικότερα εναντίον των χερσαίων δυνάμεων που αυτή τη στιγμή έχουν κάνει τις κινήσεις τους ήδη στη Σκακέρα. Αυτά τα κράτη είναι σαφώς Ελλάδα, Κύπρος και το Ισραήλ, το οποίο αυτή τη στιγμή βάλεται. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν περιθώρια πλέον. Ήδη το ζήτημα έχει φτάσει σε πάρα πολύ ωριακό έτσι, σημείο. Και από εδώ και πέρα θεωρώ ότι και η Ελλάδα θα αναλάβει ένα ρόλο, θέλει δεν θέλει, διότι πολύ απλά είτε θα τη σύρουν οι εξελίξεις, είτε θα επιλέξει η ίδια η Ελλάδα να επιβάλλει κάποιο είδους τετελεσμένα. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, μαζί και με το Ιράν, επιβάλλαν ένα τετελεσμένο το οποίο στρέφεται ενάντια της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο έτσι, γεωπολιτικό διακύβευμα αυτή τη στιγμή, το οποίο θα χτυπούσε τον δρόμο του μεταξύ της Κίνας. Έτσι βλέπουμε πως δρόντες όπως το Ιράν, το οποίο αναφέραμε, και η Τουρκία, αποτελούν ουσιαστικά μπροστινούς μέχρι και της ίδιας της Κίνας, η οποία η Κίνα πολύ έμεσα και πολύ έξυπνα με την στρατηγική της έμεσης προσέγγισης του Σουν Τζου, που καλώς και κακώς οι Κινέζοι το έχουν θέμα τους αυτό εδώ, προωθούν ουσιαστικά την διάτρηση των δυτικών συμφερόντων. Επομένως, η Δύση έχει να επιλέξει ανάμεσα σε πάρα πολύ απλούς δρόμους. Ή θα επιστρέψει στην στρατηγική η οποία ανέδειξε τη Δύση εδώ και αιώνες και θα πάψει ουσιαστικά να βαυκαλίζεται με θεωρίες οι οποίες αποδείχθηκε πως δεν έχουν καμία εφαρμογή στον αληθινό κόσμο, ή πολύ απλά ο ισλαμικός κόσμος θα επιτύχει ένα στρατηγικό πλήγμα κατά της Δύσης μέσω και των κοινωνιών, το οποίο πολύ απλά θα ευνοήσει τις χερσαίες δυνάμεις, δηλαδή αυτές τις οποίες προσπαθεί η Αμερική ουσιαστικά να αποτρέψει. Να σημειώσω το εξής, ότι η κινέζικη επιρροή και χρηματοδότηση της woke κουλτούρας στα αμερικανικά αλλά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια είναι απίστευτη. Δηλαδή το τι λεφτά ρίχνουν οι Κινέζοι για να διαβρώσουν το ιδεολογικό υπόβαθρο του αμερικάνικου ονείρου και να το μετατρέψουν και να το φέρουν στα δικά τους τα μέτρα, έχουν υπερβεί αυτόν. Και με αποτέλεσμα όλα τα αμερικανικά πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή να φωνάζουν υπέρ των τρομοκράτων. Απέναντι και σε μια κοινωνία, δηλαδή υπάρχει μια πραγματική, μια τεράστια βεβαιότητα στον έξωθεν παρατηρητή αλλά και στον Αμερικανό πολιτή το πώς θα κινηθεί η Αμερική εν όψη όλων αυτών των subversive actions, δηλαδή υπονομευτικών κινήσεων που έχουν γίνει στο παρελθόν. Και να κλείσουμε με σένα, Πέτρο. Θα συμφωνήσω με την τοποθέτηση, η οποία αφορούσε και πολλά επίπεδα κιόλας.
Να πω από τη δικιά μου τη μεριά, κλείνοντας καταρχήν, ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική φαίνεται επί της παρούσας διοίκησης ότι στερείται βηματισμού, στερείται κατανόηση των δεθνών εξελίξεων, κάνει μια σειρά από λανθασμένους υπολογισμούς και φαίνεται να μην έχει και ακριβώς την επίτευξη ενός στρατηγικού στόχου, όπως παραδείγματος χάρη τι θέλει να κάνει με το Ιράν, τι θέλει να αποσπάσει, ποια είναι η σχέση κόστος-οφέλους. Όπως βλέπουμε μέχρι στιγμής, αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραχωρήσει πολλά περισσότερα από αυτά που έχουν κερδίσει στην προσπάθεια να προστατευτούν το Ιράν και να φέρουν ουσιαστικά ένα status quo ante όπως ήταν με την διοίκηση του Μπαράκ Ομπάμα. Η φωτογραφία η οποία ήταν μεταξύ Μπλίνκεν και του Φιντάν δίνει την ευκαιρία να πω ότι είναι η κλασική περίπτωση του αφηγήματος ότι μπορεί η Τουρκία να δημιουργηθεί ξανά στη Δύση και στα αμερικανικά συμφέροντα, ενώ πραγματικά έχει αποκοπεί. Είναι τυπικά μόνο ανήκει οργανικά στη Δύση και στο ΝΑΤΟ. Ουσιαστικά έχει γαλιάσει το δόγμα του βρεσιανισμού, αλλά βλέπουμε ότι αντιστρατεύεται στεναρά και εμφατικά τα αμερικανικά συμφέροντα και δρά ως δούλος ύπος και της Κίνας αλλά και της Ρωσίας. Και εδώ νομίζω ότι η συζήτηση περί αποπομπής της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ, παρόλο που είναι μειοψηφική αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όμως έχει προχωρήσει πάρα πολύ στις εξαμενές σκέψεις και σε πρώην αξιωματούχους στο ποιον ρόλο πραγματικά παίζει η Τουρκία και αν έχει όφελος η Τουρκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες να κρατάνε την Τουρκία μέσα στο ΝΑΤΟ. Η αντίληψη η οποία έχει αυτή τη στιγμή δομηθεί μειοψηφικά μεν, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σωστή, είναι ότι η Τουρκία έχει ανάγκη τη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι το αντίστροφο. Διότι φεύγοντας η Τουρκία από το ΝΑΤΟ, ουσιαστικά χάνει ένα συστατικό κομμάτι ώστε να είναι η λεγόμενη μεσαία δύναμη. Τώρα, στα δικά μας, θεωρώ και θα συμφωνήσω ότι υπάρχει μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να αναδείξει το δικό της ρόλο. Αναδείχθηκε την περίοδο από το 2018 στο 2000 μέχρι τις μέρες μας με την αναβαθμισμένη σχέση με τις ΗΠΑ, τη λεγόμενη στρατηγική εταιρική σχέση. Αυτή τη στιγμή, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, υπάρχει στάθμιση αμερικανικών στρατευμάτων στη Σούδα και ζητάνε και επιπλέον βάσεις ώστε να μπορέσουν να κάνουν οι ΗΠΑ την προβολή ισχύως, η οποία χρειάζεται στη Μέση Ανατολή. Έχει ξεσκεπαστεί ο ρόλος της Τουρκίας. Και ο ρόλος της Τουρκίας έχει ξεσκεπαστεί εις διπλούν, μεν με την περίπτωση της Ουκρανίας, η οποία ναι, μεν έχει το ρόλο του δημοσιολαβητή, αλλά έδειξε το ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνει είναι να υποστηρίζει τα συμφέροντα της Ρωσίας. Και στην περίπτωση της κρίσης στο Μεσανατολικό έχει πάρει μία επαφετηρίζουσα θέση. Ουσιαστικά δεν έχει καταδικάσει την επίθεση που έχει γίνει και βλέπουμε το πώς παίζει έναν πολύ βρώμικο ρόλο όσον αφορά με τη μουσουλμανική αδελφότητα και την Χαμάς. Νομίζω ότι αυτά τα γεγονότα, αν αξιολογηθούν και προβληθούν, δείχνει καταρχήν το πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο, πώς τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε μεγάλο βαθμό ταυτίζονται με αυτά της Ελλάδας και πώς η Τουρκία πραγματικά δρά διαλυτικά στην περιοχή πολλαπλώς. Ναι, θα συμφωνήσω επί θεωρητικής βάσεως μαζί σου, Πέτρο. Αλλά για να αποκτήσει αυτό το ρόλο η Ελλάδα πρέπει να τον θέλει να τον αποκτήσει. Και μας δόθηκε μια απίστευτη ευκαιρία με το 3-1, την οποία η ελληνική κυβέρνηση την γλώτσισε ηχηρά και δυνατά. Και τι ήταν το 3-1? Ήταν η όχι οικονομική, αμυντική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, η οποία θα είχε το +1 την εγγύηση της Αμερικής. Δηλαδή όποιος, ακόμα και αν ήταν μέσα στο ΝΑΤΟ, επιβολευόταν την εδαφική κυριαρχία αυτών των τριών κρατών, θα επενέβαινε η Αμερική με συμβατική υποχρέωση. Ενώ τη θέλανε στο Ισραήλ και στην Κύπρο, την τορπίλησε η τότε κυβέρνηση Μητσοτάκη με τις εντολές της Γερμανίας και της Μπόκ κουλτούρας. Και του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ, το οποίο φυσικά δεν ήθελε να υπάρχουν αυτές οι τύπου Αβραάμ. Οι συμφωνίες τύπου Αβραάμ τι ήτανε? Ήτανε διμερείς συμφωνίες. Ο Τραμπ τι έλεγε? Δεν θέλω αυτές τις τεράστιες συμφωνίες τύπου ΟΗΕ,
οι οποίες ποτέ δεν λειτουργούν και είναι απλά εκτρέφουν μια γραφειοκρατία. Έλεγε το εξής: εσείς οι γείτονες πρέπει να τα βρείτε μεταξύ σας. Ποιοι μπορείτε να τα βρείτε? Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Ποιοι δεν μπορείτε? Ισραήλ, Ιράν. Ποιοι μπορείτε να τα βρείτε? Ισραήλ, Εμιράτα. Ισραήλ, Αίγυπτος. Ισραήλ. Οπότε με αυτές τις διμερείς, αυτές ήταν ακριβώς οι συμφωνίες Αβραάμ και ακριβώς αυτά τα πλαίσια μας προτάθηκε και κατέβηκε ο Πομπέο στην Κρήτη, στην οικία Μητσοτάκη και του έλεγε ο Μητσοτάκης τι ωραία που είναι ο καιρός, τι ωραία, και όταν το ρωτούσε για τέτοια συνένα θα το δούμε, θα το δούμε, θα το δούμε. Και έφυγε ο Πομπέο με άδεια χέρια και βέβαια η Ελλάδα το πληρώνει από τότε. Ιωάννα, αυτό θα συμφωνήσω, γιατί με συμπλήρωσες, ότι πρέπει και οι πολιτικές ελίτ να καταλάβουν την υπεραξία που αυτή τη στιγμή έχει την Ελλάδα και σε μια ιδιαίτερη ευνοϊκή συγκυρία να μπορέσουν να προσπάσουν τα μέγιστα δυνατά ωφέλη, τα οποία, κατά τη δικιά μου άποψη, δεν τα έχουν καταφέρει. Δεν νομίζω ότι οι κυβερνήσεις, τόσο σε Αμερική ή σε Ελλάδα, αυτές οι woke κυβερνήσεις, θέλουν πολιτικά ωφέλη. Ξέρεις τι, νομίζω ότι λειτουργούν αρνητικά. Θέλουν όσο δυνατόν την ελάχιστη ζημία. Δεν σκέφτονται μπροστά, σκέφτονται πίσω. Τι πάθανε για να μην το ξαναπάθουν. Δεν έχουν όραμα, δεν έχουν στρατηγική, διότι ουσιαστικά περιμένουν το κόκκινο τηλέφωνο από τον χειριστή τους. Και ποιος είναι ο χειριστή τους? Αυτό θα το πούμε σε μια άλλη εκπομπή, στο οποίο θα μιλήσουμε για τη νέα τάξη πραγμάτων. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο συνομιλητές μου. Νομίζω ότι κλείνοντας αυτή, αποδείξαμε και καταδείξαμε ότι η Αμερική δεν είναι, αυτή τουλάχιστον η σημερινή Αμερική, δεν είναι ένας παράγοντας σταθερότητας, όπως θα έπρεπε να είναι μια υπερδύναμη. Και όταν το ψοφίμι είναι στην αυλή σου, τρέχουν όλοι να το κατασπαράξουν. Και πιστεύω ότι και ο δυτικός κόσμος, αλλά και ο κόσμος της Ανατολής έχει καταλάβει ότι τουλάχιστον με αυτή τη διοίκηση η Αμερική είναι ένα σκιάχτορ του παρελθόντος και πιστεύω ότι όλοι τρέχουν να προλάβουν να αρπάξουν ο καθένας ό,τι μπορεί. Ήξερε το Ιράν, ήξερε η Τουρκία ότι με αυτή την κυβέρνηση Biden δεν θα υπήρχε καμία αντίδραση. Για σκεφτείτε να ήταν ο Τραμπ. Πόσο διαφορετική θα ήταν η απάντηση της Αμερικής. Τελευταίες φράσεις πριν κλείσουμε. Αλέξανδρε. Θα προσθέσω αυτό που είπες, ότι όντως η Αμερική θα πρέπει από εδώ και πέρα να αναλάβει το ρόλο της ως υπερπόντιος εξισορροπητής, όπως λέγεται και στην θεωρία. Διότι πολύ απλά τα πράγματα, εάν τα αφήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή όπου βρισκόμαστε, είναι πάρα πολύ εύκολο να εκτραχυνθούν. Και το δεύτερο το οποίο θα πρέπει να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη στη ελληνική πλευρά, είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια ήρεμη περιοχή. Η περιοχή αυτή θέλει συγκεκριμένη τύπου ανάλυση και συγκεκριμένη ανάληψη φορτίου. Το φορτίο αυτό, τα τελευταία χρόνια δυστυχώς, οι πολιτικές ελίτ επιλέξανε να το αποβάλουν από πάνω τους και ανταυτού να περιμένουν ουσιαστικά η Τουρκία να κάνει κάποια κίνηση η οποία θα εξαγρίωνε, ας πούμε, τις μεγάλες δυνάμεις οι οποίες θα τη φέρνανε στον ίσιο δρόμο. Κάτι τέτοιο όμως δεν πρόκειται να συμβεί. Η Τουρκία ήδη έχει πολλές επιλογές τις οποίες δράτει με κάθε ευκαιρία και από εδώ και πέρα θα πρέπει η Ελλάδα πολύ απλά να αναλάβει το ρόλο της, γιατί όπως είπα και πριν, οι εξελίξεις θα μας σύρουν είτε το θέλουμε είτε όχι. Αρκεί να θέλει να αναλάβει αυτό το ρόλο και να μην θέλει να είναι ο μόνιμος ουρακός των εξελίξεων. Πέτρο. Εγώ μου έρχεται να πω μια πολύ μικρή ιστορία για τον Τζο Μπάιντεν, διότι πραγματικά βλέπω να συνδέεται και η συγκεκριμένη προεδρία με τραγωδίες αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Η πρώτη ήταν με τον τρόπο που αποχώρησαν τα αμερικανικά στρατεύματα από το Αφγανιστάν. Μα αυτό είδαν οι μουλάδες και τους έπιασε η όρεξη. Νομίζω ότι σε βάθος χρόνο θα καταδείξει η ιστορία ότι και ο τρόπος που χειριστήκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περίπτωση της Ουκρανίας ήταν μια μεγάλη αποτυχία, το οποίο ουσιαστικά τι θα φέρει σε ένα μακροπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο. Με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσαν τον πόλεμο της Ουκρανίας
προσκαλώντας την Ουκρανία ένα ουδέτερο κράτος, το οποίο ήτανε, είχε ούκο λίγα προβλήματα μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, σύνθεση πληθυσμών, προσκαλέσαν να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, προκαλώντας φυσικά την οργή της Ρωσίας. Ήταν επόμενο να γίνει αυτό. Ναι, μακροπρόθεσμα με αυτό το οποίο θα καταφέρουν οι ΗΠΑ, αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη, στον τρόπο που χειριστήκαν την κρίση της Ουκρανίας, είναι να ανοίξουν ακόμη περισσότερο τις φυγόκεντες τάσεις προς ένα πολυπολικό κόσμο. Παράλληλα, τα βραχυπρόθεσμα ωφέλη τα οποία έχουν, αυτή τη στιγμή βλέπουμε την ανάταξη, βλέπουμε την ανάδυση του λεγόμενου παγκόσμιου νότου, βλέπουμε τις μεσαίες δυνάμεις, οι οποίες πληστηριάζουν ουσιαστικά τον εαυτό τους μεταξύ Κίνας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και νομίζω ότι ο Τζο Μπάιντεν πραγματικά αποτελεί μια προεδρία, η οποία είναι τελείως άστοχη στο κομμάτι και της εξωτερικής πολιτικής, για να μην αφαιρθούμε στο εσωτερικό. Όταν λοιπόν, θα κλείσω με αυτή τη μικρή ιστορία που έχει το ενδιαφέρον, όταν λοιπόν ο Μπιλ Λάντεν ήταν ουσιαστικά πάρα πολύ κοντά στο να ανακαλυφθεί το κρυσφύγετό του από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ και να εξοντωθεί φυσικά, είχε γράψει μια επιστολή, η οποία έλεγε ότι θα πρέπει να εσείς οι άνθρωποι οι οποίοι είστε κοντά μου να εκδικηθείτε για το θάνατό μου, αλλά σας παρακαλώ, αν υπάρχει ένας τρόπος που θα πρέπει κάποιον να μην χτυπήσετε ως αμερικανικό στόχο, είναι ο Τζο Μπάιντεν, διότι αυτός θα φανεί πάρα πολύ χρήσιμος για το μέλλον. Αυτά ανακαλυφθήκανε πράγματι στο κρυσφύγιο του Τζο Μπάιντεν, όταν η ειδική ομάδα μπήκε και βρήκε χειρόγραφα τα οποία ήταν του ηγέτη της Αλ-Κάιντα. Και πράγματι απεδείχθη ότι όλη αυτή η αλληλουχία των γεγονότων, δηλαδή ξεκινώντας από την αποχώρηση στο Αφγανιστάν, την επαναδιαπραγμάτευση και εισδοχή των ΗΠΑ στην συμφωνία με τα πυρηνικά με το Ιράν, η συνεχής χρηματοδότηση της Χαμάς από την νέα αμερικανική κυβέρνηση, η χρηματοδότηση του Ιράν, απλά άνοιξαν την όρεξη σε αυτούς τους νέους αναδυόμενους παίκτες. Κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή την δίωρη εκπομπή. Πιστεύω ότι όποιος θα την ακούσει θα σκεφτεί πάρα πολύ για αρκετά πράγματα τα οποία ταλανίζουν αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω, κλείνοντας, να πω ότι με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι μιλάμε για δύο δυνάμεις οι οποίες έχουν πρόσβαση στην πυρηνική τεχνολογία, πιθανόν να έχουν και πυρηνικά όπλα. Το Ιράν ανά πάσα στιγμή μπορεί να την έχει και όσο μπορεί να αποκτήσει την δυνατότητα, κατά την άποψή μου έχει πυρηνική τεχνογνωσία, δηλαδή να μπορέσει να κάνει τη βόμβα, δεν έχει τον τρόπο να τη μεταφέρει αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ. Είναι θέμα χρόνου. Και έχουμε αποδεδειγμένα τους δύο χειριστές της παλαιστινιακής κατάστασης, δηλαδή την Τουρκία και κατά πρώτο λόγο και το Ιράν, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται ποσός για το πόσες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια Παλαιστινίων, ας πούμε Παλαιστινίων, διότι για μένα είναι σφόδρα αμφισβητούμενο το όνομά τους ως Παλαιστινίων. Αυτό θα το πούμε σε μια άλλη εκπομπή ή μπορείτε να μπείτε στο κανάλι I Love Πατρίδα να δείτε την ιστορία του κράτους του Ισραήλ που έχω κάνει σε βίντεο. Αγαπητοί μου ακροατές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Θα μας ξαναδείτε πολύ σύντομα με μια πολύ εις βάθος αναλυτική εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο φιλοξενούμενους μας, τον Αλέξανδρο Ιτιμούδη, για την παρουσία του. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν παρόν μαζί μας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσο είπαμε. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, μην ξεχάσετε να μοιραστείτε την εκπομπή αυτή, να κάνετε like και να μας περιμένετε πολύ σύντομα στο στούντιο του I Love Πατρίδα με μια πολύ εις βάθος ενημερωτική εκπομπή για τα τρέχοντα θέματα. Σας καληνυχτίζουμε.